Γεια χαρά, Μάγκες. Καλησπέρα. Σε μισή ώρα, Άκη, είναι Τρίτη και αύριο παίζουμε Γερμανία. Λοιπόν, εκεί έχω το μυαλό μου εγώ τώρα και όλοι οι Ολυμπιακοί. Για την πρωτιά. Ναι, αλλά να πούμε και κάτι για αυτά που γίνανε το Σαββάτο. Για μένα και για όλους τους Ολυμπιακούς, είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα από πέρυσι τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Πέρυσι έφαγε τη φωτοβολίδα ο Κασάνη και πάρα λίγο ο Μαρινέκης στο κεφάλι. Φέτος έφαγε ο Φιμπόκας. Ναι. Και ποιος άλλος? Και ο Μιλιβόγιοβιτς. Όχι, Μιλιβόγιοβιτς. Μπράβο σας. Έτσι αγαπάτε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Είναι η μόνη μέρα, Άκη μου, ναι, η μόνη φορά στα όσα χρόνια ζω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που δεν θέλω να σας κάνω πλάκα. Τι πλάκα, γιατί τι πλάκα είναι, να κάνω. Έγινε κανένα παιχνίδι. Τι είναι αυτά που κάνετε. Αφήσα να γίνει τι είναι αυτά που κάνετε. Τι πλάκα να κάνεις, Ζετάκη. Ξέρω εγώ, ρε, τι είναι αυτά, κάνω και ζηλίκια. Κάνουμε πλάκα για τους λέω, σε όποιο παιχνίδι κερδίσαμε. Τέσσερα γκολ φάγατε εκεί, ναι. Φάγατε τέσσερα γκολ. Έβαλε δύο ο Λάτσι, ένα ο Σάλιακας και ένα βάλατε μόνοι σας. Όποιο παιχνίδι παίζετε στα... 4-0 στο Κοροπή. Στις αγώνες. 4-0 στο Κοροπή. Εκεί θα σας κάνω πλάκα. Είναι η K20 που ο Αλαφούζος έλεγε στον Ιταλό, ναι, από αυτά τα παιδιά περιμένω να παίξω στο Παναθηναϊκό. Ναι. Πάρτε μια τεσσάρα τώρα. Λοιπόν, στα άλλα δεν θέλω να σας κάνω πλάκα. Είστε άξιοι της τύχης σας. Πάτε από το κακό στο χειρότερο, πάτε να διαλύσετε. Έχετε διαλύσει τον Παναθηναϊκό, θέλετε να διαλύσετε το ποδόσφαιρο, δεν θα τα καταφέρετε εκεί, δεν θα σας αφήσουμε εμείς. Σε μια Ελλάδα που είναι στη φτώχεια, το 80%, το 90% είναι στη φτώχεια, δεν έχει να φάει, δεν έχει δουλειές και ο μόνος που επενδύει στην Ελλάδα πληρώντας φόρους, εφορίες κτλ. Κτλ. Είναι ο Μαρινάκης. Και εσείς έχετε επενδύσει πού? Στα ηλεκτρονικά μέσα, στις εφημερίδες. Πού αλλού, Άκη, στις τηλεοράσεις, στις εκπομπές του Θωμαίδη, εκεί έχετε επενδύσει. Στη λάσπη και στην προπαγάνδα, λέτε. Μπράβο σας. Αλλά... Μπράβο σας. Και αναρωτιέστε γιατί δεν έγινε το παιχνίδι. Ευτυχώς, δοξάζω τον Θεό που δεν έγινε το παιχνίδι, γιατί θα είχαμε νεκρό ή νεκρούς παίκτες του Ολυμπιακού. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σπάσατε τη θύρα 13, βγάλετε το λουκέτο, ξυλώσατε τα κάκια, τα κάνατε κοντάρια, επιτεθήκατε σε αστυνομικούς και με αποτέλεσμα είχε, αν θα γινόταν το παιχνίδι, να χτυπήσετε και παίξει του Ολυμπιακού. Πού τα λέτε αυτά, ρε, πού τα λέτε αυτά. Και πού πάτε την ομάδα σας που δίθεται να αγαπάτε. Στην Ευρώπη είστε κάτω από την Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός είναι 20ος και σε λίγες και με 2-3 νίκες στην Ευρώπη θα είναι στο δεύτερο γκρουπ. Ολυμπιακός. Και εσείς είστε κάτω από την Τρίπολη. Δηλαδή, στην 130 θέση είστε. 130 και 300, ναι. Καλά, θέση. Πρέπει να ντρέπεσαι αυτά που κάνετε στον Παναθηναϊκό. Γιατί οι πολλοί Παναθηναϊκοί δεν έρχονται στο γήπεδο, δεν τα εγκρίνουν αυτά. Έχει βαρεθεί ο κόσμος την καραμέλα τόσων ετών κατά του Προέδρου Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού της ομάδας μας και των οπαδών του Ολυμπιακού και στρέφεται εναντίον σας. Σε συνδυασμό με την Κατρακύλα. Ναι, και στρέφεται εναντίον σας. Εσείς, εμείς, κρίμα. Κρίμα γιατί εγώ, εμείς οι Ολυμπιακοί, έχουμε σεβασμό απέναντι στον αντίπαλό μας και έχουμε και τιμή απέναντι στον αντίπαλό μας. Εσείς δεν έχετε ούτε σεβασμό, ούτε τιμή. Από τότε που γεννηθήκατε είστε να κάνετε αυτά τα πράγματα και αυτό γίνεται και πάθουν εκεί. Αλλά όχι όλοι. Εγώ όταν λέω κάτι άκυμο για τους συγκεκριμένους, εννοώ για αυτούς που μπήκαν σήμερα, εχθές στο γήπεδο. 2.000 άτομα. Okay. Και 2.000 πέρυσι. Λες για αυτούς που είναι στο μεροκάματο. Ναι, και για αυτούς που παίρνουν τα κοντάρια και παράδειγμα. Όχι, και για αυτούς που τους δίνει. Και είναι και αυτός που τους δίνει το μεροκάματο. Τάκι μου, όλα τα λέμε. Δεν είναι μόνοι τους, τρελαθήκανε και μπήκανε. Λοιπόν. Δεν υπάρχει μεγάλη, δηλαδή πιο κάτω μόνο εσείς εφήβρετε, βρίσκετε τρόπους να πάτε κάθε χρονιά και πιο κάτω. Εμείς πάντα θεωρούμε ότι έχετε φτάσει στον πάτο, αλλά ποτέ και ο πάτος για σας δεν είναι ποτέ αρκετός, έτσι. Δεν φτάνει που κάνατε τα ρεζιλί και αυτά που κάνατε. Έχετε κάνει και εκστρατεία να πείσετε όλη την Ελλάδα ότι αυτά που ήταν τα ματάκια της είναι άλλα. Είναι άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Ρε, σου λέει, δηλαδή, άμα ακούσει κανείς,
θα νομίζει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να γίνει το παιχνίδι. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν και κυνηγάγανε τους παίκτες του, ναι, του Παναθηναϊκού. Ναι, ότι αυτοί που σπάσανε στο πεδίο του Άρεως στις 5 παρά 10 τα αυτοκίνητα των ανθρώπων ήταν Ολυμπιακοί. Αυτό δεν είναι να πείσετε. Τέλος πάντων, για, με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ μια χρονιά, την επόμενη έβαλε μυαλό. Φοβήθηκε το παιχνίδι και ήθελε. Ναι, να... καθαρά αυτό. Καθαρά. Φοβήθηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο αιμονικός πρόεδρος του φοβόταν τον επερχόμενο διασυρμό. Έτσι. Και ό,τι αμφιβολία έχετε, ας αφήνατε να γίνει το παιχνίδι. Τώρα δικαιούμαστε να λέμε ότι γουστάρουμε. Όχι ότι γουστάρουμε, ότι και ότι πραγματικά αυτά, είναι. Ναι, έτσι. Από τα γεγονότα. Φοβηθήκατε τον επερχόμενο διασυρμό και συνεννόηση. Οπαδοί με όλους τους άλλους και με την ανύπαρκτη διοίκηση του Παναθηναϊκού τη διάρκεια των επεισοδίων, μια πολύ ύποπτη στάση, έτσι, καταφέρατε να μην γίνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό, να ξεφτυλίσετε, να δείξουμε κακές εικόνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν το αξίζει. Μόνο εσείς θα κάνετε αυτά, έτσι. Δεν το αξίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη συμπεριφορά. Ούτε επειδή δεν έχετε ομάδα ή έχετε καταντήσει την ομάδα σας στο έσκατο σημείο, διώχνοντας τον Βαρδινογιάννη, μη δεχόμενοι να παραδεχτείτε τα λάθη σας, να φτάνετε την ομάδα σας στο έσκατο σημείο. Αλλά τι, αυτό δεν μας πολύ αφορά, έτσι. Το κυριότερο είναι ότι θέλετε να φτάσετε στο έσκατο σημείο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το αγαπάνε πραγματικά και μπαίνουν επειδή αγαπάνε την ομάδα τους και υπάρχουν και οπαδοί που αγαπάνε το σήμα της ομάδας τους. Δεν αγαπάνε τον Κολοκοτρώνη, ούτε το ευρώ, το σήμα του ευρώ, έτσι. Και γιατί τα έχουν μπερδέψει πολύ στα ράδια σήμερα όλη την ημέρα. Α, να πω κάτι άλλο. Όταν μίλαγες, όποιος μίλαγε, εντάξει, εσύ δεν μιλάς, δεν ξέρεις κανέναν. Μόλις μίλαγες με φίλαθλο του Παναθηναϊκού, θα έβλεπες ότι είσαι στον ίδιο παρονομαστή, έτσι. Κανείς δεν θέλει αυτά με σοβαρούς, λέμε, έτσι. Με το που άνοιγες τα έπεφτες κατά τύχη σε κάποιο κανάλι του Παναθηναϊκού, όλα δηλαδή, σε κάποιο κανάλι, στην τηλεόραση ή σε κάποιο ράδιο, ακόμα και η ΕΡΤ μου κάνε κάποια αβάντα, ναι, που είναι όλο τον Ελλήνων, έτσι, όχι αβάντα. Δεν λέμε να μην αβαντάρεις. Να μην κάνεις άσπρο μαύρο, έτσι. Και αυτή η στάση που κρατάτε, να προσπαθήσετε να κάνετε το άσπρο μαύρο και να πείσετε όλη την Ελλάδα για άλλη μια φορά αυτά που κάνετε τόσα χρόνια, να προσπαθήσετε να πείσετε ότι για όλο αυτό ο Ολυμπιακός χωρίς να υπάρχει πουθενά, μόνο απλά που μπήκε η ομάδα μέσα να παίξει. Πάνω σε αυτό, Ακή μου, πέρυσι βρήκατε δικαιολογία τον Περέιρα και τον Μαρινάκη. Ναι. Φέτος δεν ήρθε ο Μαρινάκης. Τι ήταν αυτά που κάνατε? Γιατί ήρθε ο Μαρινάκης στο γήπεδο. Καθαρό, ρετάκι μου. Δεν ήταν... που επιτρέπεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να πάει, αλλά φέτος δεν ήρθε. Δεν ήταν και ο Περέιρα. Γιατί τα κάνετε αυτά? Είναι αυτό που είπε ο Άκης πριν. Φοβόσασταν την τεσσάρα. Που δεν θα έφτανε εκεί το σκορ. Στο 1-0 θα μπαίνατε μέσα και θα σκοτώνατε παίκτη του Ολυμπιακού. Και θα είχατε και χειρότερη τιμή. Το λέω αυτό βάσει αυτά που είδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να κλειδώσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτοί αύριο που θα παίξουν στο Champions League. Και εσείς θα είστε στο σπίτι σας, στον καναπέ, όπως πάντα. Που κάποτε ήσασταν και εσείς σε αυτή τη θέση, αλλά την οποία θέση την απεμπολίσατε, γιατί πήρατε κάποια χαρτζηλίκια από κάποιο Σωτήρα Βγενόπουλο και τρέχατε, έτσι. Και έλεγε ο Βγενόπουλος να φύγει επιτέλους στο Πεντελικόν η οικογένεια και χειροκροτάγατε όλοι από κάτω οι σκουκολάροι. Φεύγει, γίνεται τον πάμε από εκεί πέρα, κάθεστε πάνω στο παγωτό. Παραδεχτείτε το, ρε, και να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Παραδεχτείτε το ότι έχετε κάνει τον Παναθηναϊκό. Να μην πω, βάλτε ό,τι χαρακτηρισμούς θέλετε. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι χαρακτηρισμό και να δώσω εγώ, σίγουρα είναι χειρότερα. Θα είναι μικρός. Είναι μικρός, θα είναι πολύ επίοικης. Γιατί πιο πολύ σας σεβόμαστε εμείς σαν αντίπαλοι, σαν πρώην αντιπάλοι. Παρά εσείς την ομάδα σας. Παρά εσείς την ομάδα σας, δεν ξεφτυλισμένη. Έτσι. Και προς Θεού, όχι προς Θεού, εδώ υπάρχουν επιχειρήματα.
να αποδείξουμε ότι δεν είναι όλοι οργανωμένοι το ίδιο. Γιατί ακούγαμε και διάφορα, λέει να μην τις δίνουν εισιτήρια. Δηλαδή από κάθε αδαΐς, ό,τι μαλακία του κατέβει στο κεφάλι, κάθεται και τη λέει εδώ οι οργανωμένοι δεν παίρνουν εισιτήρια. Ό,τι συνδέσμοι παίρνουν εισιτήρια. Ό,τι του κατέβει. Δεν είναι όλοι οργανωμένοι το ίδιο. Υπάρχουν οργανωμένοι που σέβονται το σήμα, τα αγαπάνε το σήμα της ομάδας τους αποδεδειγμένα. Έτσι. Όλοι δεν είπαμε ότι τα δικά μας τα παιδιά είναι καλά. Και οι άλλοι είναι αλυταράδες. Όχι, κάνουμε αγώνα εμείς. Και αγαπάνε και την ομάδα τους οι δικοί μας. Ή οι δικοί μας έχουν όλοι δουλειές και δεν έχουν προβλήματα του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Και όλοι οι άλλοι έχουν τα. Όλοι η ίδια γενιά είναι. Η ίδια παιδιά είναι. Έτσι. Αλλά είναι τι ώρα άμα δίνει τον καθένα, ναι, έτσι. Και πώς δηλητηριάζει και τον καθένα. Ναι. Η μία ομάδα δίνει όραμα και μιλάω για την ομάδα μου και άλλες ομάδες. Δεν υποτιμώ εγώ τον Πανιώνιο. Με 20 παίκτες Έλληνες είναι, τρίτος είναι. Δηλαδή, ας πούμε, που πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν πηγαίνατε καλά, εσείς κάποτε που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι να βάζουν. Πριν 20 χρόνια, ναι. Στοιχειώδη λεφτά, ήταν χαλιά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τότε καλό ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πού είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, πού το καταντήσατε. Και σας το ξαναλέμε, αν θέλετε να σας βοηθήσουμε, θα βγείτε, όχι με πουστιές, θα βγείτε στα ίσα και να πείτε έχουμε κάνει λάθος, συγγνώμη που δηλητηριάζουμε όλο αυτό τον καιρό και λειτουργούμε πάνω στη στιαπού και στη ραδιουργία να και στο ψέμα. Να φύγει αυτός που παρετήθηκε χτες, αλλά ξανά είπε... Τους παρετήθηκε, ρε Τάκη. Έτσι έλεγε. Τάκη μου, κάτσα να σου πω εγώ. Να φύγει αυτός που σας κοροϊδεύει, να έρθει ένας επιχειρηματίας, να σας κάνει ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το μαντρί που έχετε εκεί να το κλείσετε. Κινδυνεύετε κι εσείς. Κάτσε να τα παίρνουμε ένα. Ή να τον γκρεμίσετε και να φτιάξετε γήπεδο. Ένα πετάλα να βάλετε λεφτά από εδώ και να βάλετε. Ποιος θα φύγει, ρε Τάκη. Αυτός παραιτήθηκε. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Εσείς έχετε μικρύνει πολύ, πάρα πολύ. Έχετε μικρύνει πολύ. Πώς να σου πω, είναι σαν να μιλάμε. Αναγκαζόμαστε και μιλάμε λόγω της επικαιρότητας. Διαφορετικά το δείτε και στην πορεία, δεν ξανασχοληθούμε μαζί σας. Τι να σου πω. Δεν γουστάρω, σας κάνω πλάκα. Περίμενε. Ποιος θα παραιτηθεί. Δηλαδή, πήγε ο Αλαφούζος στο Συμβούλιο. Και τον και δέχτηκε πιέσεις. Δηλαδή πήγε στο συμβούλιο που είναι όλοι υπάλληλοι του και δέχτηκε πιέσεις. Να σου πω εγώ τις πιέσεις. Μην παραιτηθείς πρόεδρε και χάσουμε το Χαρτζηλί και έχω κάτι γραμμάτια από ένα ψυγείο να πληρώσω. Κάτσε να πληρώσω το ψυγείο και μετά παραιτήσω. Ο άλλος ο σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού έλεγε: έχω πάρει ένα παπί. Ναι. Ο άλλος να πληρώσω το ξεκρεώσω. Ναι. Ο άλλος έλεγε: εγώ τον έμφυα. Ναι. Μην παραιτηθείς τώρα, πρόεδρε. Γιατί αυτοί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού δεν βάζουν λεφτά. Εμείς τι είναι. Άρα και. Και πάλι λίγο αναλάβει. Επειδή όμως δεν υπάρχει άλλο να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, σου λέει: μην χάσουμε και το γραμμάτιο του παπιού. Ναι, ούτε πάνε... το μπακάλικο και τον έλβια. Μπράβο, να δουλέψουν και αντιπροσωπικές και ηλεκτρικές συσκευές και όλα. Τίγκα. Λοιπόν, να πάω να πλήρωσε και ο Κωνσταντίνο τις καντίνες, κάτι καντίνες που μπροστά. Ναι, γραμμάτια. Έχετε γραμμάτια, έτσι. Αυτό το παραμυθάκι τώρα και καλά. Ναι, δεν παρετούμε. Τον αποτρέψατε από πού να παρετηθείς. Γιατί μπορείς να παρετηθείς. Δεν είναι όπως παλιά που φόρτωνε παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ. Πήγαινε ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Τρώγανε, φεύγανε, έρχονταν ναι. Άλλος. Τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα είναι πληρώνει ο τελευταίος. Ναι. Όπως τα εστιατόρια. Και... Δηλαδή κάτσαμε, Τάκη, κάτσαμε σε ένα εστιατόριο. 4 άτομα, 5. Έφυγε εσύ. Έφυγε ναι. Ο άλλος. Ναι. Είμαστε 10 άτομα, ναι. Δεν είναι έφυγε ένας. Άλλος, και είμαι τελευταίος εγώ, Άκη. Πληρώνεις. Ναι. Πού θα φύγω, Γεβάμε, πιάσω στην πόρτα. Πού είναι, ναι. Οι δικοί σου φύγανε. Αφήστε το παραμυθάκι. Λοιπόν. Αυτό είναι το σχέδιο. Ένα αυτό. Μετά... Α, όχι, να πούμε και το άλλο, για το συναντητήριο. Γιατί το... Ακυρώθηκε. Για ποιο λόγο. Άκου τώρα. Ναι, για ποιο λόγο. Χρήσιο Κουκός. Πώς ήταν. Πρώτα θα πούμε για το ίδιο το σειρά. Πρώτο ακυρωθεί. Αυτοί που δεν θα ερχόντουσαν, το πω με λίγα λόγια. Αυτοί που δεν θα ερχόντουσαν, αυτοί θα ήταν το συλλαλητήριο. Οι χιλιάδες του Παναθηναϊκού. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Αυτή είναι το συλλαλητήριο. Αυτοί αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε αυτό. Μήπως φοβηθήκατε τον Δήμαρχο, μην τους βάλει πρόστιμο. Ποιο συλλαλητήριο τώρα, Τάκη μου, κάτσε λίγο τώρα, γιατί με μπέρδεψες. Θα τρώγανε ποινή. Ήτανε να γίνει συλλαλητήριο. Ναι. Δηλαδή... Έξω από το γήπεδο. Δικαιολογήστε μου το συλλαλητήριο. Δηλαδή θα γίνει ένα συλλαλητήριο. Εμείς λέμε ότι γίνεται. Τι, υπομορφή αγανάκτησης. Για το δούμε του. Ναι, κάτσε ρε παιδί. Ναι, για ποιο. Να τα βάλουμε για κάτω. Και όπου λέει είμαστε λάθος, εδώ είναι τα τηλέφωνα πάρετε. Ναι, πάρτε. Δηλαδή ότι αγανακτήσατε. Με το, δηλαδή τι, ότι με τίτλο δεν πάει άλλο. Ναι. Έχουμε επιληφθεί για τον τίτλο, θα το δείτε και παρακάτω. Έχουμε βιντεάκια, τα σχετικά. Λοιπόν, γιατί αγανακτήσατε που μπήκε μια ομάδα μέσα.
η οποία είναι μακράν καλύτερη σας. Έτσι. Και μπορούσατε, απλά και μόνο να κάνατε το αυτονόητο. Να παίξετε μπάλα. Για να αναμετρηθείτε με, με αυτή την ομάδα. Όπως πάμε να παίξουμε εμείς αύριο με την Μπάγκερ, να δούμε τις δυνάμεις μας. Να παίζατε κι εσείς, να δείτε τις δυνατότητές σας. Αυτά δεν λέγατε και κοκορευόσασταν και βάζατε και τους παίκτες. Και μάλιστα ήσασταν και τόσο σίγουροι ότι δεν θα γίνει. Που βάλατε και τον ΕΣΥΕΝ μέσα. Και αυτό παραμείνει. Δηλαδή, μαζί το ξέρατε τι θα γίνει. Ρε φίλε, πώς μπήκατε τα ξύλα μετά από 9 μήνες, έγινε καλά. Πώς έγινε, πού πήγε. Δηλαδή, μαζί με τα ξύλα, τα καδρόνια, τις φωτοβολίδες, βάλατε και τον ΕΣΥΕΝ. Ναι. Γιατί και παρανομία πρόκειται. Δεν γίνεται τώρα, δεν περπατάει ο άνθρωπος. Που ο άνθρωπος παρακάλεγε μην αρχίσει, μην κάνει καμιά λαλακία. Λαλακία ο διαιτητής. Και πει πάμε, σφυράω τον αγώνα. Γιατί. Αυτό φοβόταν και είχε καταϊδρώσει ο άνθρωπος. Όχι από το πήγαινε, έλα. Λοιπόν, τον είχε πιάσει κρύο συντρότητα, πα και αρχίσει το παιχνίδι. Τι συλλαλητήριο να κάνετε, δηλαδή που σκοτώσατε. Να σα πω τι συλλαλητήριο θέλετε να κάνετε. Είναι σαν να διαμαρτύρονται οι τζιχαντιστές που πήγανε στο Λονδίνο, ναι, στο Παρίσι και φάγανε του ανθρώπου, του αθώου, ναι, έτσι, στο εστιατόριο και να λένε να κάνουν μήνυση στη, ναι, διοίκηση του εστιατορίου, ναι, που δεν είχε περισσότερο κόσμο να του σκοτώσουν. Ή να κάνει μήνυση. Αυτό το πρόβλημα ή αυτό. Για να καταλάβετε, ρε. Ναι. Σαν να πήγανε τζιχαντιστές να κάνουν μήνυση στο εστιατόριο, στο Μπατακλάν, που δεν έπαιζε μουσική ορχήστρα. Ή να κάνουν μήνυση στο γήπεδο. Κάπου θα στο αυτό. Και στο γήπεδο, που δεν θα αφήσει να πούνε μέσα. Άρα και αυτό. Και στο γήπεδο, ναι. Ρε, αυτό ρε, αυτό. Τα μικρόματά μας. Ναι. Ρε, τώρα και σοβαρό λέει. Έχω το εστίριο μου και δεν μου αφήσει να πω μέσα. Να πει ο Άισις. Ρε, εσείς τι περιμένετε, δηλαδή, να σας πιστέψει ποιος. Όλα αυτά που κάνετε είναι ευεργεσία για την κοινή γνώμη να καταλάβει τι στιαπού και τι ραδιουργία. Και τι προπαγάνδα. Α, και το άλλο που θυμήθηκα. Κάτσε να τελειώσω μια φράση. Όχι, το είπαμε αυτό. Το άλλο, γιατί θα πάμε αλλού. Άκου εκεί. Το άλλο. Άκου. Ναι. Λέτε ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε στην Βέρεια. Να το πούμε, ρε Σιτάκη μου. Αυτό, δεν είναι όποτε τα θυμάσαι εσύ. Τα έχουμε γράψει εδώ, να τα πούμε αναλυτικά. Ναι, αλλά και τώρα είναι. Ναι, περίμενε. Τι έχουμε γράψει. Ένα άλλο. Περίμενε, γιατί έχουν κάνει πολλά. Δεν τις προλαβαίνουμε. Αυτό που λέει ο Τάκης. Ρε εσείς, άλλο ατόπιμα, άλλη στιαπού θα την πω εγώ. Δεν γίνεται... Άκου, ο Ολυμπιακός όταν έπαιξε στη Ριζούπολη υπήρχαν συγκεκριμένοι νόμοι. Έτσι. Καταρχήν λέμε στη Ριζούπολη δεν έγινε τίποτα επειδή δεν το λέτε. Δηλαδή πείτε μας ειλικρινά, άλλα παιχνίδια. Στη Ριζούπολη είχατε κόσμο. Δεν χτύπησε κανείς από εσάς. Κανείς από εσάς. Τίποτα. Μόνο με τα λόγια. Επειδή χάσατε, πάλι βάλατε την προπαγάνδα. Τις δύο-τρεις πρώτες μέρες τα είχατε βάλει με τη δίκη. Τι να κάνουμε. Είναι και στη... Δεν τις προλαβαίνει. Ναι, αλλά άστο τα αυτά. Πάμε εκεί. Ναι. Στη Ριζούπολη δεν χτύπησε κανείς. Τίποτα. Έτσι. Και υπήρχε άλλος νόμος. Και ήταν άλλοι νόμοι. Εδώ μπερδεύετε τους νόμους. Και εμείς δεν περιμέναμε να τιμωρηθούμε, να τιμωρεί το ομάδα για ένα καπνογόνο που θα πέσει και να γίνει το παιχνίδι αλλού όπως τιμωρηθήκαμε στην Βέρεια. Έχει αλλάξει ο νόμος, ρε Μάκης, τι να κάνουμε. Ναι. Και στο Far West, παλιά, πήγαινε ο άλλος και έλεγε, έλα να σου πω, έχουμε διαφωνία, πάνω σε αυτό να πω κάτι. Πάμε να έξω να μονομαχήσουμε. Στην Βέρεια ήταν ένας πυρσός καπνογόνο. Δεν ήταν από πιστόλι, φωτοβολίδα, που άμα σε πάρει, που θα σε σκοτώσει. Και όχι μόνο είναι αυτό. Διαφορετικό. Ναι, εσείς αυτά κάνατε χτες. Ναι. Ολυμπιακός στην Βέρεια, δύο πυρσούς πήγανε στο αράουτ. Εσείς εχθές δεν πέταξαμε. Και το παιχνίδι να παίζετε αλλού. Ναι, δεν πέταξαμε το πιστόλι, πώς το λένε, ποτέ. Δεν σημάδεψε κανεί καλά πέρυσι. Καμία σχέση. Και πέρυσι και φέτος, αλλά άστο πέρυσι. Φέτος που άλλαξε ο νόμος, αυτό είναι η διαφορά τη βία αγωνιστική του Ολυμπιακού με τον πυρσό. Και ευθεία βολή φωτοβολίδες από πιστόλι που το κάνατε χτες. Δεν είναι καθόλου ίδια. Καθόλου ίδια δεν είναι. Και έχετε και την προειδοποίηση την ίδια μέρα. Έχετε την προειδοποίηση, σας τα έλεγε ο Υπουργός. Και όχι μόνο, τα είπε ο Υπουργός. Είπε και σαν απόφαση η έφεση, η ανακοίνωση ότι δεν πέφτει η ποινή του Ολυμπιακού. Ήταν το Σάββατο. Βέβαια. Το Σάββατο ανακοινώθηκε. Δηλαδή δεν ήσασταν υποψιασμένοι καθόλου. Το θέλατε να το κάνουμε. Άρα θέλατε να το κάνουμε. Και... Όσο πιο αυστηροί ήταν οι νόμοι, λέγανε πω σίγουρα θα. Τι ωραία θα διακοπεί σίγουρα. Και γι' αυτό προφυλάξατε και το γήπεδό σας στον αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εκεί δεν υπήρχε καμία φωτοβολίδα από πιστόλι ευθείας βολής. Καμία. Λοιπόν... Εκεί το προφυλάξατε το γήπεδό σας. Ούτε τη φύλα 13 ανοίξατε, ούτε μπήκατε μέσα με τα κάγκελα επόμου. Ναι.
και τα παράτησε στους αστυνομικούς και όποιο παίκτη βρίσκατε του Ολυμπιακού. Είναι τελώς, αυτά να τα πείτε σε αυτούς που τρώνε του Παναθηναϊκού χόρτο. Εμείς χόρτο δεν τρώμε. Εμείς τον Ολυμπιακό τον έχουμε ψηλά. Η θύρα 7 είναι η ασπίδα του Ολυμπιακού. Έστω και αυτό που έγινε από ένα πιτσιρικά στη Βέρεια. Αυτή είναι η αγάπη που έχουμε στην ομάδα μας. Εσείς δεν έχετε αγάπη. Την έχετε την καταστροφή μέσα σας. Βρίσκεται επιχείρημα ότι ο διαιτητής και ο διαιτητής χωρίς να έχει παίξει. Χωρίς να έχει παίξει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν ήταν αυτό που ήθελε ο Αλαφούζος ξένους διαιτητές και ερχόντουσαν, θα τρώγατε 10 χρόνια. Από το ξενοδοχείο θα τα τρώγατε. Ούτε στο γήπεδο δεν χρειαζόταν να πάτε. Αυτά τα παραμυθάκια στο Sky, στο Θωμαίδη, στο Sport FM, στον εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού που κάνει τον δημοσιογράφο στο Sport FM, σε αυτούς. Σε εμάς όχι. Α, και να σας πω και κάτι άλλο, μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν σας κάνω πλάκα. Απλά θα σας πω πριν τον αγώνα, το χθεσινό που δεν έγινε, σε 191 αγώνες, 77 νίκες Ολυμπιακός, 66 ισοπαλίες και 48 εσείς. 77 εγώ, 48 εσείς. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Γράψτε τα αυτά. Είναι αγώνες και κυπέλλου μέσα. Να τα θυμάστε. Και βοήθειά σας, πάμε στο βιντεάκι. Άκη, πάμε. Ναι, να πούμε κάτι άλλο. Ναι, τελικά, πληροφοριακά πάντα, γιατί είμαστε και ενημερωτική εκπομπή. Το συλλαλητήριο αναβλήθηκε. Θε να ακούσει τι λόγου. Αυτό έχω μια γωνία. Να σου πω εγώ τι λόγου. Μια γωνία. Γιατί φοβήθηκαν να, οι διοικούντε να ρισκάρουν, φοβήθηκαν την προβοκάτσια που θα διακύβευε το μέλλον του Παναθηναϊκού. Πού, στον δρόμο απ' έξω. Στον δρόμο. Δηλαδή, θα πηγαίνει Ολυμπιακή. Δεν φοβηθήκατε την προβοκάτσια. Τι να πηγαίνει. Δεν φοβηθήκαν την προβοκάτσια στον γήπεδο. Στον γήπεδο. Φοβηθεί, δηλαδή που υπάρχουν κανονισμοί, τιμωρίες και τέτοια. Και φοβηθήκαν στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Μη φάνε από τον Κομίνη. Τις αγωνιστικές ή από τον Μόραλη. Ή από τον Δήμαρχο. Πόσο χαμηλά, πόσο πάτο έχετε φτάσει. Δεν υπάρχει, δεν ταβάνει. Δεν υπάρχει. Δεν τη φοβηθήκατε. Απλά σας πω εγώ τι έγινε. Είδατε ότι δεν υπάρχει τώρα στο χουλιγκανιλίκι σε αυτό. Καταλάβει και ο πιο ξεφτυλισμένος, ο πιο αδαείς, ο πιο μη νοήμων. Φίλαδος του Παναθηναϊκού, το παραμυθάκι σας, έχει καταλάβει. Βλέπει την ξεφτύλα του, βλέπει την κατάντια του και δεν ακολουθεί. Άμα έχετε άντερα, πείτε θα κάνουμε συλλαλητήριο και να έχετε και κόσμο. Αλλά τι, τα είδατε. Είδατε άλλο αυτά που λέει τώρα του ερασιτέχνη που βγήκε και έλεγε ότι προσέχουμε μηνύματα από την προσέλευση του κόσμου. Τι μηνύματα να έχετε, έχετε μηνύματα ότι δεν θα πατήσει κανείς. Εδώ δεν έχετε νερό να πιείτε. Θα στέλνετε μήνυμα, 1.33. Όχι, έχουν μηνύματα για την προσέλευση του κόσμου, ότι είναι μαζική. Ναι. Αν νόμιζα του στέλνανε μηνύματα, πες το μωράκι. Όχι, να καταλάβω κι εγώ. Εδώ δεν έχουν τέτοια μηνύματα. Εσείς, ρε, εσείς πάντα εκεί. Μήπως ξέρετε ότι στην Παιανία από τότε που φύγατε χρωστάτε σε 3-10. ΔΕΗ, ούλεν και τηλέφωνο. Εντάξει, λοιπόν. Τα ξέρετε αυτά. Τα είναι πολλά τα εκατομμύρια. Να δούμε για το συλλαλητήριο. Υπάρχει τα χρωστά, υπάρχει. Γιατί έχουμε να πούμε και χαιρετισμού στους παίκτες μας, μας βλέπουν από τη Γερμανία. Ελά, Ολυμπιακάρα μου! Κωστά μου, Φορτούνι μου, περίμενε. Παιχταρά μου! Πάμε το βίντεο. Μη γεννόμενο ήταν αυτό που είδατε. Ακυρώθηκε, παιδιά, γιατί είπαμε προβοκάτσια. Φοβούνται το Κομίνη, την περιφέρεια, ναι. Το Δήμο και Κοινοτήτων. Ρε τι γέλιο έχετε. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αχιλλέα από τα Σεπόλια, τον αδερφό μας. Ναι, βέβαια. Γεια σου, Αχιλλέα, γίγαντα. Μοκέτα, είναι τρύπια τα παπούτσια, δεν το καταλάβαμε. Τι μοκέτα ήταν αυτή η Αχιλλέα, δεν καταλάβαμε ότι είχαν τρυπήσει τα παπούτσια. Πολύ πέλος. να πούμε επίσης καλό ταξίδι σε όσα παιδιά ταξιδεύουν αύριο. Πολύ κόσμος εκεί. Στο φιλαράκι μου τον Βασίλη τον Κουτονιά. Πολύ κόσμος στη Γερμανία. Στο φίλο μου τον 6.000 κόσμος. Στο φίλο μου τον Βασίλη τον Κουτονιά που μας βλέπει κιόλας. Στο φίλο τον Βασίλη τον Καμίνια. Τον Άγγελο.
Όλο το κομβόι. Τον Άγγελο, ναι. Τον Άγγελο. Ξέρει αυτός. Α, ωραία. Λοιπόν, άκου τον Άγγελο. Ας το γεγώ, κάτσε. Εντάξει, το... δεν ξέρει μετά, τα πω εγώ. Στο στον Λοσάντα, Άγγι, από το Γύφιο και, Λοσάντα. Και τον Άγγι. Να, μπράβο. Κάτσε ρε εκεί. Είναι αυτά τα δύο. Πολύ κοινωνικό είναι τα κορώνια μου. Πολύ κοινωνικό. Δύο άτομα ξέρει. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Τι έγινε, παιδί. Έχω μιλήσει με τον Κώστα το Φορτούνη. Είναι στο δωμάτιο και μα βλέπουνε. Και πολύ καλά κάνουν. Θέλουν τα παιδιά, οι παίκτες του Ολυμπιακού μα όλοι, και οι ξένοι και οι Έλληνες, ναι, να τους δώσουμε τα χαιρετίσματά μας. Τα έχετε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Και, και θα έχετε και την υποστήριξη. Και δείξτε τους ποιος είναι Ολυμπιακός. Και την υποστήριξή μας και να φροντίσετε. Σιώπα παιχταρά. Να είναι Ολυμπιακός μας εκεί ακριβώς. Και ο Φορτούνης και ο Ιντέγε και ο Πάρντο. Όχι, αυτά άστος Έλληνες. Οι Έλληνες. Έλληνες είναι δικοί μου. Α. Άστο. Εσύ θα μιλήσεις στους ξένους. Με τον Αμπτελαουή. Στους ξένους. Γαμώ τα σερτιφικά που έχεις. Στους ξένους. Τι θες να πω, αγγλικά. Μίλα αγγλικά. Τι θα πω. Στα παιδιά μια ευχή ό,τι θέλεις εσύ, τα αγγλικά σου. Στους Αγγλούς, έχουμε Αγγλό. Μιλάς αγγλικά τα παιδιά, ναι. All the best. Α, μπράβο. Λοιπόν. Για να σε τρελάνω. Τίποτα, τι με τρελάνε. Αφού τα ξέρω, έχω πάρει 3 διπλώματα, σερτιφικά. Το άλλο, το lower. Και το προφήσεσαι. Και το προφήσεσαι. Λοιπόν. Μην το λες, θα τα λέω. Άσε με το, αφού τα ξέρω, μωράκι, μην με τρελάνε. Τώρα έχω άλλο στο μυαλό μου. Σε άγχωσα. Πάμε ισπανικά. Έχουμε τόσους Ισπανούς. Ισπανικά. Η Ρομπέρτο, πολλούς παίκτες. Ποιους άλλους έχουμε Ισπανούς. Μπουένο σουόρτε. Γίγαντα Ρομπέρτο. Τι άλλο να πω. Τι άλλο έχουμε. Δεν έχουμε, αλλά τι έχουμε. Γάλλο. Το Μαζοακού. Το Γάλλο. Γάλλος. Ναι, αμέ, Γάλλος. Ο Μαζοακού. Τι λέει ρε φίλε. Τι άλλο πω το. Όλα. Πες του. Να του πω δύο τρεις κουμπές. Πες του μια ευχή του άνθρωπου ρε. Μπόσαζε. Πω. Σαγίζε τε σουλιέρ. 1 κιλόμετρα πιέ. Άμα να γελάς, εντάξει. Τι να κάνω, δεν ξέρω γαλλικά. Καλό ήταν αυτό που είπες. Πώς, καπνί, πλάκα κάνεις. Να σου πω στα ελληνικά, σε σύντημα. Τι, πάμε. Αλλά θα... Τι, όχι άστρο, για να κολλάς εσύ, παραπεί ότι είναι για φυλακή. Μάγκες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ύπνο. Συνεχίστε έτσι, ναι, γι' αυτό, είναι μία ώρα πίσω, αλλιώς δεν θα πιστεύω. Τι ώρα είναι τώρα εκεί. Εκεί. 11. Εντάξει, η ώρα πάει και τι είναι, είπα. Εκεί πώς θα τη βλέπουν εκπομπή, αφού άρχισαμε 10.30. Πώς γίνεται. Τι, πόσο μπροστά πάει η τεχνολογία. Τι τεχνολογία, η γη πάει μπροστά, όχι η τεχνολογία. Α, γυρίζει η γη από εκεί. Έλα ρε φίλε. Και όμως, κινείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί, κι άλλο. Α, κάναμε. Έλα, ανέ. Λοιπόν, επειδή αύριο, ξέρω, θα είστε παοκτζίδες, αεκτζίδες, πάμε εκεί όλοι μαζί, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι, τα 6,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Κατάληψη έχει γίνει. 6.000 είναι μόνο εκεί, στη Γερμανία. Δεν υπάρχει αυτό. Σε έναν αγώνα που παίζουμε με την πρώτη ομάδα του πλανήτη, είναι 6.000 οπαδοί. Δεν υπάρχει αυτό. Συνήθως πάνε εσείς. Δεν ξέρω πώς πήγατε στην καμπάλα. Μην τη θα κολλήσουμε φτώχεια. Θα νικάγατε κιόλα, βέβαια χάσατε. Θα μα κολλήσουν φτώχεια, μην λες για να μην χάσουμε. Τα για Ολυμπιακό μιλάμε Champions League τώρα με την Μπάγκερ παίζουμε. Τι του. Μην με μαγαρίζει. Μην με μαγαρίζει. Ξέρει την δεκάδα, ο Τσόρι παίζει. Όχι. Δεν ξέρει. Μπορεί να βάλει καμιά σου. Άλλο παιχταρά. Δεν ξέρω, τα ξέρει ο Σίλβα καλύτερα από εμά που του βλέπει κάθε μέρα. Ωραία. Όποιοι να παίξουν. Με την καλύτερη ομάδα του κόσμου παίζουμε, έτσι. Του πλάνε, βέβαια, ναι. Αυτή σωστό. Τη στιγμή. Ναι. Άλλο. Μετά από ένα μήνα μπορεί να είναι πια μια άλλη και ομάδα. Αυτή και η Μπαρτσελόνα είναι. Λοιπόν. Εκείνο είναι Ολυμπιακό. Αλλά κοιτάξτε επίσης... όμως να πω κάτι στου Ολυμπιακού. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Είπε και ο Γκουαρδιόλα ότι δεν θα είναι εύκολο το μάτς. Και ο Βέγκερ λέει, εγώ θεωρώ... 1-0 ήταν ο αγώνας, με το 89 στο Καραϊσκάκι, με ένα γκολ τυχερό. Λέει ο Βέγκερ ότι εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτά είναι. Ναι, αυτά θέλουμε. Μία στο ποδόσφαιρο, μία στο μπάσκετ, στο πόλο. Στο πάντου, σε όλα τα φύλλα. Και είχαμε τον Αναστασίδη και μαζάλιζε τα φύλλα. Για Ευρώπη, να ακούγεται το όνομα του Ολυμπιακού. Ότι ο Ολυμπιακός, ποιος είναι ο Ολυμπιακός και να σας πω και κάτι άλλο. Ο αγώνας που έχει, εκτός των Αυριανών, που βέβαια είναι
πιστεύουμε στην ομάδα μας και πιστεύουμε θα πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Αλλά ο αγώνας που θα κρίνει τη δεύτερη θέση είναι την Τετάρτη, την άλλη, στις 9 του μήνα, του Δεκέμβρη, την πιο πάνω μάλλον. Εκεί είναι ο αγώνας που ο Ολυμπιακός θα νικήσει την Arsenal και θα είναι δεύτερος. Εκτός, λέω θα είναι δεύτερος, δεν βάζω το αυριανό παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα βέβαια εσείς θα παρακαλάτε και γελάτε με αυτά που λέω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν γελάει κανείς, άσου ικανότητα. Εγώ γελάω με τα χάλια σας, έχουνε 20 ετών. Έλα να σου 18 πω, για την άκρη. Πήγαν να γελάσουν 2-3 φορές και κατάπιανε την γλώσσα τους. Και όχι μόνο αυτό, χάσανε και τα λεφτά τους. Άσε τώρα με τα γέλια. Τα γέλια τα κάνουν οι Ολυμπιακοί. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ό,τι θέλεις. Μου επιτρέπει. Βέβαια. Παιδιά, λέει, απογοητεύτηκα από αυτά που κάνανε οι Βάζελοι. Τη γνώμη σας θέλω. Εντάξει, και εμείς απογοητευτήκαμε. Όντως, ρε φίλε, απογοητευτήκαμε. Πιο πολύ στεναχώρια σου φέρνει αυτό, δηλαδή το. Δεν αγαπάνε την ομάδα τους. Τελεία και πάντα. Αυτό, και αυτό αποδεικνύεται. Από τα συγκεκριμένα άτομα, όχι όλοι πάνω εκεί. Ναι, λοιπόν. Έχω 5 εισιτήρια στον 24, οικογενειακή θύρα, παράδεικτη τιμωρία με τον Αστέρα για ένα καπνογόνο Ηλίας. Φίλε, τα είπαμε και από εδώ. Πάντα η άρχη γίνεται από τον Ολυμπιακό. Τέριαξε και θέλουμε να δούμε αν εμείς για ένα καπνογόνο και όχι φωτοβολίδα που θέλουν να βαφτίζουν και να τα μπλέκουν και να τα βάζουν στο ίδιο τσουβάλι. Φάγαμε μια αγωνιστική. Περιμένουμε να δούμε και την ετοιμιγωρία και για αυτούς. Πάλι στη χαρτιά το πήρα το ματσάκι. Έσκος Κερατσίνη 21. Λοιπόν, ναι. Έσκος είναι που είσαι στο Κερατσίνη. Έσκος εσύ που μπήκες μέσα με τη μάσκα του δολοφόνου και το κοντάρι και κυνήγανε στους αστυνομικούς 21. Και παίχτες του Ολυμπιακού. 21 δεν είναι. Α, ναι, 21. Και αυτοί τα ίδια δεν κάνανε πέρυσι μόλις αποκλειστήκαν. Εσείς δεν κάνατε τα ίδια που ρίξατε την ομάδα στην Καμαεθνική. Λοιπόν. Αυτά δεν κάνατε. Αυτό δεν κάνατε και βάλετε τον κόλπο στο ΆΚΑ με τον καπνογόνο που μέτρησε. Και πήρα τη σοπαλία. Λοιπόν, το έσχος. Έχετε γίνει αδερφάκια από ό,τι βλέπω. Ναι, γίνονται φίλοι, ρε. Οι ευτυχισμένοι δυστυχείς μπλέκουν μεταξύ τους, πώς να σου πω. Λοιπόν, το έσχος είναι που γράφεις ότι είσαι από το Κερατσίνη. Ναι, δεν υπάρχει. Κάνεις όγκα μπροστά, είσαι. Ναι, δηλαδή, είσαι όγκα, δεν υπάρχει. Άμα δεν είσαι, άστα τα ψεματάκια. Λοιπόν, προσοχή, μην γίνει τίποτα από εμάς, παιδιά, να προσέχουμε σε κάθε γήπεδο που παίζουμε. Άκου, φίλε. Εδώ, γιατί δεν μπορούν να προσάψουν τίποτα στον Ολυμπιακό και ψάχνουν να βρουν την τρίχα να την κάνουν τριχιά. Στον Ολυμπιακό γίνεται μια προσπάθεια. Είχα επιχειρήσει να το πω και στην αρχή, κάτι έγινε και το ξεχάσαμε. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Να, 20 συγκεκριμένα, ναι. Και πάνω. Δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε εμείς λέμε ότι ήμασταν άγιοι, ούτε οτιδήποτε. Μην τρελαθούμε, έτσι. Όλοι οι οπαδοί είμαστε, κάποια στιγμή έχουμε ξεφύγει, αλλά κάποια στιγμή τα βάζεις και κάτω και ανάλογα με τις εποχές πράτης. Λες, εδώ, κοιτάμε την ομάδα μας. Τώρα, δηλαδή, αυτό με το Αντάρτικο, αυτά είναι τακτικές και. Τακτικές, ας πούμε, και ενέργειες ομάδων που δεν πάνε για τίποτα. Ο Ολυμπιακός κάνει πρωταθλητισμό, ρε μάγκες. Οι άλλοι δεν κοιτάνε να κάνουν πρωταθλητισμό, κάνουν μόνο χουλιγκανισμό. Και σε πολλούς από αυτούς τους αβαντάρουνε και προέδροι και δημοσιογράφοι. Και τρανό παράδειγμα τώρα, το τελευταίο. Για δείτε τους δημοσιογράφους. Είδατε μια εκπομπή οπαδική, βλέπετε μια εκπομπή οπαδική τη δικιά μας, έτσι. Δεν είναι οπαδική εκπομπή η δικιά μας. Για πείτε μου ποια είναι πιο οπαδική εκπομπή. Αυτό που βλέπετε τώρα ή αυτό που βλέπατε χθες στο Sky. Ή αυτό που θα γυρίσετε τώρα στο Sky θα δείτε. Ποιος δηλητηριάζει τον κόσμο. Ποιος. Άντε μιλήστε ρε αλαφούζο στις μανάδες αυτών που δέσανε του Κινέζου και τους άλλους. Α, άλλο κι αυτό. Κινέζος ή Κινέζος. Ναι, άλλο. Έχουνε μαζέψει. Ρε τι, Κινέζος κανονικός. Από την Κίνα. Από την Κίνα και το Τζάκι Τσάν. Ρε, έχετε μαζέψει όλες τις φυλές του Ισραήλ. Αλβανούς έχετε για αρχηγούς. Κούρδους έχετε. Κινέζους. Μογγόλους. Τι δηλαδή. Κροάτες. Μπράβο, Κροάτες. Βέβαια. Στη φιλοξενία. Δηλαδή τι είναι αυτά, ρε. Αυτοί όλοι ήταν από μικρή Παναθηναϊκή. Ναι. Δηλαδή είχε ο Κινέζος στα βάθη της Σαγκάης τη φανέλα του, ναι. Σαραβάκου, ε. Ποιος, μπράβο. Ο Κινέζος. Ο Κινέζος, ναι. Τι να πω, ρε Τάκη. Αυτό που κάνατε χτες, προχτές,
Επειδή λέτε μόνο με τον Ολυμπιακό, λέει, μας έχει σπάσει στα νεύρα, πώς το λέτε, ναι, ένα σωρό, δεν θέλω να τα πω με δικά σας λόγια που λέτε εσείς, δεν τα πω εγώ. Το έχετε κάνει και στον αγώνα στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου, που κλέψατε και τα πράγματα του Παναθηναϊκού. Εσείς Παναθηναϊκοί κλέψατε και τα πράγματα της ομάδας σας. Εσείς τα έχετε κάνει πρόπερση στον αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Τα έχετε κάνει Παναθηναϊκός Άρης σε τελικό κυπέλλιο. Τα έχετε κάνει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Και λέει, γιατί τιμωρείτε, λέει ο Λοπανάκος, η πιο υπότροπη ομάδα που υπάρχει, είσαστε, ρε. Μέσα στη Τιαπού και μέσα στην Τρομοκρατία και στη Στρούγκα. Τα κανάλια δεν λένε τίποτα. Να πέφτει μια καρφίτσα σε ένα γήπεδο να το κάνετε ντόρο. Τα δικά σας τα εγκλήματα να αποκρύπτονται. Και μου διαμαρτύρεστε γιατί είστε και πιο τιμωρημένη ομάδα. Βγαίνει άλλη τα να πού και λέει όλα έχουν γίνει όταν ήταν φιλοξενημένος Ολυμπιακός. Μα αυτό δεν λέμε, ρε, τόση ώρα. Η ελεύθερη μετάφραση ποιος είναι, ποια είναι. Φοβάστε να παίξετε με τον Ολυμπιακό και κάνετε κάθε είδους ασχήμια. Είτε να το πάρετε στον Ταϊλίκη, είτε να το διακόψετε άμα έρχεται τον απόφευκτο. Έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή τι μετάφραση έχει, πάει ο Ολυμπιακός και τους ερεθίζει, είναι το κόκκινο πανί που πεταγόντουσαν κάτι παλέμαχοι που κάτι αλκοολικοί παλέμαχοι που βγάζανε κάτι αλκοολικούς στις τηλεοράσεις. Ρε, άμα ήταν Ολυμπιακός και έκανε τα ίδια, θα είχε μιλήσει ο πιο ξεφτυλισμένος που υπάρχει. Από τραγουδιστές, καλλιτέχνες, πολιτικούς, α, να πω και κάτι άλλο. Για κάποιους Ολυμπιακούς τότε με το Σισε τα στημένα που κάνανε εδώ πέρα, τις πουστιές που κάνανε στο Καραϊσκάκι. Για να προκαλέσουν. Στο Καραϊσκάκι όταν παίζαμε, για να προκαλέσανε που δεν φεύγανε και κλωτσάκανε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μπας και ανταποδώσει κανείς να πούνε ότι μας δίνανε. Είχαν βγει κάτι Ολυμπιακοί και λέγανε ότι ντρεπόντουσαν. Με ευκολία ντρεπόντουσαν και βγαίνανε και επώνυμοι. Που δεν έγινε και τίποτα από αυτό. Έναν προς έναν, θυμάμαι. Και επώνυμοι. Και βγαίνανε για να μείνουν στα κανάλια τους και λέγανε ντρέπομαι και ντρέπομαι. Ποια ήταν που έχει βγει από αυτά τα έσχη που έχουμε δει τώρα, και όχι μόνο, τα έχουμε δει σε 6 μήνες, 2 φορές. Έχετε ακούσει να σου πω και κάτι. Και ο Μαρινάκης λέει συγγνώμη. Τότε στα επεισόδια που είχαν γίνει, που δεν φταίγαμε, λέμε και συγγνώμη. Ποιος έχει βγει, ρε, από αυτούς να πει ένα συγγνώμη που μου τα λέγατε τα συγγνώμη και τα ντρέπομαι σωριντών και κατά κόρον. Γεια σου, του λέγαμε, ντρέπομαι, μου λέγες. Να ντρέπεσαι για το χάλι σου, ρε, και την ξεφτύλα σου, που για να είσαι να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι και να πας με το σωρό, έτσι. Και να μην υποστηρίζεις την ομάδα σου, να μου κάνεις ότι είμαι απ' έξω εγώ από αυτά. Αυτά που γίνανε πέρυσι και αυτά που γίνανε φέτος, λειτουργήσανε βάσει σχεδίου. Γιατί δεν άκουσα έναν αντραπή. Όταν φάγατε το 1-4 μέσα στη Λεωφόρο, δεν υπήρχε σχέδιο τότε. Δεν υπήρχε. Υπήρχε άλλος Παναθηναϊκός, άλλη διοίκηση. Αυτά που γίνονται πέρυσι, εφέτος και σε άλλα γήπεδα που κάνετε και που υποβαθμίζετε το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί δεν μπορείτε να επενδύσετε, να πάρετε παίκτες και να πάρετε ένα πρωτάθλημα και να παίξετε στην Ευρώπη. Εφέτος ούτε UEFA δεν σας βλέπω. Θα κάνετε εσείς. Καλά, κάτσε να δούμε και με τα χρέη. Βάσει σχεδίου. Γιατί περιμένουν τίποτα έσοδα. Και να πάρουμε τα λεφτά του Ολυμπιακού και δεν τα πάρετε από τον Ολυμπιακό. Άλλο επενδύει. Ναι. Έβαλε φέτος 22 εκατομμύρια. Εσείς βάλατε 1,5. Ρε. Ούτε 1,5. Πιο λίγο. Η ΑΕΚ έβαλε 156.000. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Και για να τα πάρει αυτά ο Ολυμπιακός από το 96 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο επένδυε και ο προηγούμενος πρόεδρος και αυτός ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν γίνεται από τη μία. Δηλαδή, εσείς άμα πάρετε φέτος πρωτάθλημα που δεν παίρνετε του χρόνου. Να πάρετε πρωτάθλημα, περίμενε. Να πάρετε πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχετε επενδύσει, να έχετε πάρει παίχτες, να παίξετε στο Champions League, να μην βγείτε Τέταρτη και δεν παίξετε στο UEFA, να ξαναπάρετε άλλους παίχτες το άλλο καλοκαίρι για να πάτε πιο πολύ στην Ευρώπη και να ξαναπάρετε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να πάρετε τα λεφτά που λέτε. Ακούστε, ρε κοροϊδά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει 30 από το Champions League. Τα 25 τα χαλάει. Γιατί την πιπηλάνε πολύ αυτή την καραμέλα. Όταν ήρθε ο Κόκαλης. Καταλάβατε τι έκανε. Να τα καταλάβετε, σα κάνω εγώ λιανά. Όταν ήρθε ο Κόκαλης, έκανε 5 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ολόκληρο Κόκαλης. Έτσι. 5 χρόνια. Έρχεται ο Μαρινάκης, τον παραλαβαίνει τον Ολυμπιακό 5ο. Αποκλείεται και χάνονται στο πρωτάθλημα, εννοείται. Το έχει χάσει το πρωτάθλημα. Πέμπτη είμαστε. Ναι, αυτό, πρωτάθλημα, ναι, να το καταλάβουν. Ρε, πέμπτη τελειώσαμε. Ναι, δεν καταλάβουν. Σπανέκος δεν καταλαβαίνουν αυτοί.
Ναι, ήταν μια χρονιά που δεν πήραμε πρωτάθλημα τέλος πάντων. Έτσι. Τον ευρίσκεται ο Ολυμπιακός, ήταν πέμπτος. Αποκλείεται και από την Ευρώπη. Τι κάνει ο πρόεδρος, έχει δώσει. Μιλάμε για το Μαρινάκι. Άμα θέλετε, τα μισά να κάνετε, σας βγάλουμε τον καπέλο. Πούμε, είσαστε ένα δρόμο. Λοιπόν, δίνει, έχει δώσει ήδη πόσα λεφτά, 70 εκατομμύρια να πάρει τον Ολυμπιακό, στα χρέη και ότι έδωσε στον κύριο Κόκαλη, ναι. Έτσι. Έχει ξεχρεώσει την ομάδα, γιατί άμα είσαι σοβαρός επιχειρηματίας, πας να κάνεις από την αρχή κάτι σωστό. Όχι, ναι μωρέ, να βάλουμε τον κόσμο μπροστά. Ναι, εντάξει που αγχώθηκες με την ώρα. Λοιπόν, έχει δώσει αυτά και έχει δώσει. Όταν αποκλειόμαστε, δίνει άλλα 50 εκατομμύρια και φτιάχνει ομάδα από την αρχή. Από την αρχή. Από την αρχή. Ούτε Champions League. Πάμε την επόμενη χρονιά από αυτή. Ούτε Champions League πέτσινασε. Ούτε Champions League υπήρχαν, ούτε να πάρουμε τα μπόνους, ούτε τίποτα. Έβγαλε και πέντησε. Έτσι. Πάμε. Την επόμενη χρονιά ξαναβάζει λεφτά, παίρνει άλλους παίχτες. Ξαναπέρνει παίχτες την επόμενη. Έτσι γίνεται οι ομάδες. Ξαφνικά και φέτος, αφού είχαμε παίχτες και είχαμε πάρει πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, γιατί δεν πάρει 22 εκατομμύρια. Γιατί. Έτσι γίνονται οι επενδύσεις. Και άμα τα παίρνει πάλι πίσω, γιατί δεν μην τα πάρει. Δηλαδή, εσύ όταν φτιάξει ένα φούρνο, δεν θες τα λεφτά σου να τα πάρει πίσω. Όχι, να μπει μέσα. Θες να πει μέσα. Ναι. Άμα θες να πει μέσα, δώσε το ψωμί χωρίς να το παίρνει το 1 ευρώ. Δεν μπες στο φούρνο, δεν μπει. Αφήστε αυτά που ξέρετε, ρε, που σα τρώει ο άλλο που έχει επενδύσει μόνο στα ηλεκτρονικά μέσα. Στα μανταλάκια. Στα μανταλάκια και στο Sky. Τα μανταλάκια δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν πρόκειται ποτέ να παίξει μπάλα. Το κάθε μανταλάκι δεν πρόκειται να παίξει. Που σας έχει στη στρούγκα! Ο κάθε στρί... Το καλοκαίρι το βάφετε το γήπεδο και το Νοέμβριο το ξυλώνετε! Αυτό που το βάφετε. Το ρόιδα! Μάλλον με λεφτά είναι. Μαλακίες δεν κάνουμε ότι τσάμπα τα βάφουν. Με λεφτά είναι και πάνε και τα ξαναχαλάνε για να ξαναπληρωθούν. Δεν τους πιστεύω πουθενά εκεί. Ο θελός να κάνουν αφιλοκερδός να κάνουν αυτοί κάτι για την ομάδα τους. Δηλαδή τους έχεις. Που λέγαμε εδώ δεν λέγαμε, ναι, ότι σας βάζει και βάφετε τα κάκια. Γιατί αφιλοκερδός μου, τίποτα. Τι... Δεν υπάρχει. Αλλά αυτά δεν τα κάνετε με την ΑΕΚ, δεν τα κάνετε από τον ΠΑΟΚ που φάγατε, πόσα φάγατε εκεί πάνω, δεν τα κάνετε από την Καμπάλα, τον Ολυμπιακό περιμένατε. Αυτό είναι μίσος. Καμπάλα είπες, ναι. Αυτό είναι μεγάλη πληγή. Ναι. Γι' αυτό γίνονται όλα. Είναι 6 εκατομμύρια πληγή. Γι' αυτό γίνονται όλα. Ο Άξης καλά το είπε. 6 εκατομμύρια είναι αυτή η πληγή. Αυτά λοιπόν, που θα φάτε τώρα τα προστιμάτε. Περιμένετε τον Ολυμπιακό και να σας πω κάτι. Εάν ήταν Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο, να τον είχατε στη λεωφόρο, θα είχατε, μπορεί να τα είχατε κάνει με την Καμπάλα. Αλλά λέτε, δεν πειράζει, αφήστε τώρα να παίξουμε εδώ με την ΑΕΚ αυτά και να περιμένουμε τον Ολυμπιακό. Και αποδείχτηκε ότι με την ΑΕΚ δεν κάνατε τίποτα. Και καλά κάνατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά περιμένετε τον Ολυμπιακό. Περιμένατε τον αιώνιο αυτόν που σας νικάει συνεχώς. Μην το πω αλλιώς που είναι η ώρα περασμένη και κοιμούνται. Πάμε σε μια γράμμα. Καλησπέρα. Αυτή την έχει. Έλα. 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 Αύριο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ορίστε. Ναι, γεια σου. Αύριο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταρχήν το έλα δεν υπάρχει για... Ναι, καλώς, καλώς. Θα είστε ευγενικοί. Δεν είναι το τέλος σας. Και δεν είσαι και Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει Ολυμπιακός που να μην τα βλέπει. Εσύ δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα γιατί δεν παίζεις στην Ευρώπη. Καταλαβες, εσύ δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις γενικώς καλά τα πράγματα. Και αν είσαι Παναθηναϊκός, σου διάβασα πριν ότι εγώ έχω 77 νίκες απέναντί σου και εσύ 48. Για πάμε. Και 23 πρωταθλήματα διαφορά. Για να μην τα ξεχνάς. Θα τον κλείνεις. Εμπρός. Καλησπέρα, αδέρφια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, Άκη. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Χαράλα, προσωπώνω, Λιώσια. Γεια σου, Χαράλα, μπε. Ολυμπιακός. Ασχοληθώ και εγώ λίγο με τους αυγολέμονους στην ντροπή των οπαδών, τους ξεφτυλισμένους. Μην βρίζει μόνο, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Το ξεφτυλισμό σου καλά μέχρι εκεί. Ναι, εντάξει. Που είναι για δεύτερη συνεχόμενη, μάλλον για πολλωστή συνεχόμενη φορά κάνουν τα έσχη. Προσπαθούν με κεμπελίστικες τρόπους μέσω των δημοσιογράφων, καναλιών, ραδιοφώνων, και κρατικών εκπομπών να μας λένε χτες, εντάξει δεν ξέρω αν θα τιμωρηθούν κιόλας, μην προτρέχουμε, ενώ άμα γίνει κάτι σε ένα παραμικρό, δικάζουν το Μαρινάκι μέχρι και φυλακή το βάζουν χωρίς να είναι εισαγγελείς και δικαστές και εδώ δεν τρέχει τίποτα. Σε ένα γήπεδο που είναι δίπλα από τη Γαδά,
να μην μπορούν να κυνηγούν την ασφάλεια και του παιχνιδιού. Και διορωτώνται τώρα οι Βάσελοι γιατί δεν διακόπηκε, λέει, το παιχνίδι μετά από 2 ώρες. Άμα το διέκοπτε από τις 6, θα λέγανε γιατί το διέκοψε. Το διέκοψε στις 8, δηλαδή, αυτό γιατί το διέκοψε στις 8. Κάτσε ρε φίλε, αυτό τους πείραξε. Και αυτό, Τάκη, μα αυτό τους πείραξε. Τι πράγμα, τι λέει ο φίλος. Ότι 2 ώρες λέει ο φίλος ότι διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός γιατί διακόπη μετά. Το είπε και ένας άλλος. Άκου να σου πω γιατί. Γιατί υπήρχαν διαβουλεύσεις να έρθει η αστυνομία, γιατί αν το είχε διακόψει από πριν. Καταρχήν ο άνθρωπος κοίταγε, ρώταγε από εδώ να γίνει, ρώτησε στον αστυνομικό διευθυντή. Άμα τα μέτρα είναι σωστά, του είπε: δεν ξέρω ότι δεν υπάρχουν πιστόλια. Ήδη έχω δει ότι υπάρχουν 5 πιστόλια που πετάνε φωτοβολίδα. Ναι, 5 πιστόλια στη θύρα 13. Έχει ανοίξει η θύρα, η πόρτα πίσω από το τέρμα. Έχουν σπάσει το λουκέτο. Έχουν πάρει τα κοντάρια και είναι έτοιμοι. Πώς θα γίνει ο αγώνας. Άκου φίλε για να καταλάβει. Πώς θα γίνει ο αγώνας. Ένα λεπτό. Για να καταλάβει γιατί τα είπε αυτό πολύ. Αυτό είναι μίσος που έχετε. Περιμένει. Η συγκεκριμένη. Περιμένει λίγο. Τα είπε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο γήπεδο υπήρχαν 5 εστίες επεισοδίων. Δεν μπορούσε η αστυνομία ούτε απ' έξω να φέρει κόσμο γιατί μαλώνανε και έξω. Παντού μαλώνανε. Με τους αστυνομικούς. Ένα αυτό. Δεύτερον, η πόρτα ήταν ανοιχτή. Τι νομίζει η αστυνομία, εγώ αυτά που σου λέω τα υποθέτω. Έτσι, με το κοινό νου είναι. Δηλαδή, έχει την εντύπωση ότι η αστυνομία είναι ότι βλέπουμε τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχουν ασφαλίτες στις εξέδρες. Δηλαδή, να δουν την κατάσταση ή δεν υπάρχουν άλλοι αστυνομικοί που μπορούν να κρίνουν την κατάσταση. Και σου λέω εγώ, ακόμα και ασφαλίτες. Δηλαδή, δεν είδα. Και να σου πω κάτι. Δεν τα υπολογίσανε και σωστά, ήταν πολύ παραπάνω. Το παιχνίδι δεν άφησανε να γίνει. Δεν τα άφησε γιατί λέει ότι. Και καλώ δεν έγινε. Εγγυάστε, λέω, και πού να εγγυηθούμε. Δεν λέω φορτωμένοι. Και αποδείχτηκε. Ακυμώ. Για πράγμα που αποδείχτηκε, κάθονται οι ρουφιάνοι και προσπαθούν να μας κάνουν το μαύρο άσπρο. Όχι, αποδείχτηκε. Ακυμώ. Δηλαδή είναι σαν να λέει η αστυνομία ότι είχαν 5 και αυτοί να είχαν 100. Για το 5 αναβλήθηκε. Για τα 5 και για τα 10 και για τα 15. Αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να υπολογίσουν. Αυτοί δεν πήγανε σε παιχνίδι. Πήγανε, φαίνεται, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι πήγανε να το διακόψουν το παιχνίδι. Γιατί είναι φυγόπονοι, είναι λιποτάκτες. Είναι μια ζωή φυγόπονοι. Έτσι, Ολυμπιακοί. Σκοπός ήταν να χτυπήσουν παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν ο σκοπός τους. Και ο σκοπός του Αλαφούζου που δεν παρετούμε είναι για τις επειδή τραυματίστηκε ο αστυνομικός. Και επειδή χαροπάλευε, αν πέθανε κούφτα η ώρα, θα έπρεπε να συλληφθεί. Περαστικά κιόλας τον άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο. Φυσικά περαστικά. Όπως και περαστικά στη security που τους είχαν κοπεί τα 2 δάχτυλα από το δυναμίτι που είχαν ρίξει. Αλλά αυτά τα ξεχνάνε. Και για όλα αυτά φταίει ο Μαρινάκης. Εχθές ποιος έφταιγε, προχθές ποιος έφταιγε ρε παιδιά. Ο Περέιρα έφταιγε. Έφταιγε ο Περέιρα. Αλλά τους έλεγα και πέρσι κάτι. Δηλαδή από χρόνο δηλαδή που θα έρθουμε και επειδή σας προκαλεί και χάσαμε, δεν μπορούμε να μην κατεβαίνουμε να παίξουμε. Έτσι το πάμε τώρα. Επειδή δεν έχουν βρει άλλο, τι μας πήγαν στη Ριζούπολη. Τι έγινε στη Ριζούπολη που είχε παντός του Παναθηναϊκού. Απεγνωσμένα προσπαθούν. Δεν του είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού κότες. Ναι, ο Φιλιππίνης, μπράβο. Γιατί ο Μέντε. Πώς το λένε πάλι κάτι. Με την τρομοκρατία του Ολυμπιακού είπε να κάνω παρά και του ξύλωσε και όλου. Αντρέα, τότε στη Ριζούπολη, επειδή τα θυμόμαστε. Εντάξει, δεν έχουμε πάθει κάτι. Μπράβο. Άκου, ένα λεπτό. Να σου θυμίσω κάτι, Αντρέα. Πάνω σε αυτό που είπε. Μιλάμε μαζί. Κάτσε, Αντρέα, μιλάει και ο Άκη. Ρε, Αντρέα μου. Πάνω σε αυτό που είπες, για μια εβδομάδα μετά τη Ριζούπολη τα είχαν βάλει όλοι μεταξύ τους στον Παναθηναϊκό. Και μετά το γύρισανε το τροπάριο, λέει δεν πάει τώρα άλλο, πάμε στην προπαγάνδα. Καταλάβαμε, μια ζωή αυτό κάνουνε. Όπως όταν τελειώνει το, λένε και όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, ο κάθε παίκτης λέει... Που φεύγει. Ναι, και που μένει. Ναι. Και Ολυμπιακός, όταν το έχουν χάσει, έτσι και... Ρε, ο Σπυρόπουλος τι είπε. Ο Σπυρόπουλος του Παναθηναϊκού, το δεξί μπακ, τι είπε στην εποχή του πατέρα που πήρε πρωτάθλημα. Είχε τις άκρες του πατέρα, πολύ καλά διοικούς εξωαγωνιστικά. Τέλος πάντων, καλό βράδυ, Αντρέα, γιατί έχουμε πολλές γράμμες. Ναι, γεια σου, Αντρέα. Και κάτι άλλο που το θυμήθηκα, ναι, και ναι, που το πες, ξεχάσω. Πες, λοιπόν, εσείς που κάνετε όλοι τους ηρήμονες,
Ρωτήστε όποιο παίκτη κουστάρετε, ρε Ρουφιάνη. Όποιο παίκτη της Αθηνικής και της Β' όπου έχει παίξει το Καραϊσκάκι, όποτε έχει παίξει το Καραϊσκάκι, ρωτήστε το πιο αντιολυμπιακό παίκτη. Και θα πείτε του ποιο είναι το πιο πολιτισμένο γήπεδο που έχει παίξει και δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και άμα δεν σου πει το Καραϊσκάκι, αυτό το πράγμα που πάτε να περάσετε, ότι σε όλα γίνονται, δεν γίνονται δελαμπού σε όλα. Υπάρχει νοικοκυριό, στο Φάληρο υπάρχει νοικοκυριό. Έτσι. Στα άλλα και σε κάποια άλλα γήπεδα υπάρχει νοικοκυριό. Η γενίκευση μαστίγει. Μαστίγει γιατί μας κάνει ίσως και όμοιους με τον κάθε πατσαβούρα που δεν σέβεται την ομάδα του και σέβεται την τσέπη του ή τον ψευτοεγωρισμό του. Πείτε το πώς θέλετε. Και αυτή... Έτσι, κτυγόμαστε. Όποιος λέει ότι σε όλα τα γήπεδα γίνονται τα ίδια, είναι ρουφιάνος πρώτου βαθμού, είναι ύποπτος και επικίνδυνος. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, και όποιοι τα έχουν πει, και όποιοι τα έχουν πει, αυτό που έχουν έρθει κατσαρτάκι, γιατί έχω κατακτήσει. Και όποιοι τα έχουν έρθει, έρθει. Να σου πω. Τα έχουν πει παίκτες της ΣΑΕΚ που έχουν φάει 6. Τα έχουν πει. Τι να πούνε, ρε. Όποιοι έχουν πει ότι δεν περνάμε καλά στο Καραϊσκάκι, αυτά που λένε. Και... Τα έχουν πει παίκτες της ΣΑΕΚ που έχουν φάει 6, παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν φάει 5, αυτοί τα έχουν πει. Γιατί πέρυσι που κερδίσατε εσείς πρόπερση 0-3 στο Καραϊσκάκι δεν άκουσα να λέτε τίποτα. Δεν προκαλέσατε. Ούτε και του ΠΑΟΚ πέρυσι που κερδίσανε 2-1 να πούνε τίποτα. Δηλαδή... Όταν κερδίζετε, όποτε κερδίζετε, μάλλον όχι όποτε κερδίζετε, όποτε χάνει ο Ολυμπιακός από εσάς, γιατί δεν μπορεί να κερδίσετε τον Ολυμπιακό, τότε είστε όλα καλά. Ναι, όταν όμως θα τις πεντάρες, τις τεσσάρες στη Λεωφόρο, να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα. Λέτε δεν τα έχουμε κάνει ποτέ στη Λεωφόρο. Λέτε τον Ευθυμιάδη. Που όλοι οι Παναθηναϊκοί είπανε ότι ήταν πέναλτι αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνου, ναι. Το βαρέσατε. Μπήκατε μέσα και το βαρέσατε. Γιατί... Πότε ο Ολυμπιακός έχει βγει μέσα με τον πρόεδρο του, τον τότε πρόεδρο, τον Φιλιππίδη, να βαράτε το διαιτητή. Πότε πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει μπει μέσα να βαρέσει τον διαιτητή. Μαζί με οπαδούς. Ναι. Πότε. Με ποια δικαιολογία. Λέω να το δώσω στη Λεωφόρο, όπα ρε. Και ποια είναι η Λεωφόρο. Και ήταν και πέρα, το λέγατε όλοι σας. Κάτσε λίγο. Ναι, με πέρα λέει, ναι ήταν πέναλτι, αλλά και στη Λεωφόρο. Ποια είναι η Λεωφόρο. Ναι, και τι είναι η Λεωφόρο. Ποια είναι η Λεωφόρο. Το Στεναγμόν. Η Λεωφόρο, ξέρετε ποια είναι. Ή αυτούς που θα φοβόταν ο διαιτητής. Είναι αυτοί που πήγανε στο Σύνταγμα και γυρίσανε πίσω. Μαζί με τους φιλοξενούμενους τους. Ρε, αφήστε το παραμυθάκι και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν υπήρχαν απέναντι όπως ερχόμαστε κάθε χρόνο, δεν θα είναι και μύτη. Δεν θα τολμάτε να κάνετε μύτη, να ανοίξετε μύτη, όπως δεν τολμήσανε και οι άλλοι εκεί πέρα πάνω, που ήμασταν 5.000 και λιγότεροι και τους φωνάζαμε, κάντε επιτέλους ένα ντου. Αυτά οι λεωτερισμοί. Αλλά είναι καλό να μην γίνονται αυτά. Να μην γίνονται, αλλά ναι. Αλλά λέμε τώρα... Δεν μόνο με την παρουσία μας. Εντάξει, άλλο τώρα μια γραμμή. Που τα βάζουν τώρα εντάξει. Με τον κάθε αστυνομικό. Εμπρός. Εκ του ασφαλούς εδώ ήταν να σκοτωθούν μεταξύ τους. Γιατί δεν σκοτωθούν. Παγωμένοι ήταν μεταξύ τους. Δεν σκοτώνται μέσα και στα τηλέφωνα. Ο ένας σύνδεσμος λέει ρουφιάνο τον άλλο σύνδεσμο. Ή λέει πότε θα πάτε από εκεί, πότε θα έρθουν από εδώ. Έτσι είστε εσείς πάνω εκεί. Τα μεροκάματα που παίρνουν οι μπροστινοί σας, σας έχουν καταρτήσει εκεί την ομάδα σας. Εμπρός. Τι λέγαμε Μακινάκη. Λοιπόν, κάτσε έχουμε κι άλλα αθλήματα. Πες μου τι. Έχουμε πόλο. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, να πούμε κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα συντηρεί πολλά τμήματα τα οποία κάνουν όλα πρωταθλητισμό. Έτσι, και παίζουν και όλα στην Ευρώπη. Όλα. Θεωρούμε ειλικρινά τώρα, δηλαδή εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πηγαίνει σε όλα. Δεν γίνεται. Δεν θα έχει οικογένεια κάπου. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Ας πούμε, άστα τα λεφτά, ότι είναι το ποσό μικρό. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι αδύνατο να πηγαίνει ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού σε όλα. Αλλά έχουμε ιερή υποχρέωση, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά, πρέπει να γεμίζει το γήπεδο. Δηλαδή να το πούμε και έτσι. Έτσι μην γίνουμε. Μπορούσαμε να πούμε πόρε αρέσκα και τέτοια θέλει. Δεν γίνεται να μην... Καταλαβαίνουμε, άνθρωποι νοήμονες είμαστε, έτσι όλοι. Καλό είναι, εντάξει. Μακάρι να πήγαινε κάποιο σόλα ή να έχει το χρόνο να πάει σόλα, ρε παιδί μου. Αλλά λέμε ότι πρέπει στα ευρωπαϊκά να γεμίζει το γήπεδο. Και έχουμε, τώρα τι έχουμε, παίζουμε με την Κάχα Λαμποράλ. Μπάσκετ. Μπάσκετ η Πέμπτη, έτσι. Ναι. Και καλά έχουμε και άλλους αγώνες, θα πούμε. Έχουμε και για το εγχώριο πρωτάθλημα, έχουμε πολύ με τη...
Μπαραχαϊκή. Πέσουμε στη Βουλιαγμένη με τη Βουλιαγμένη άντρες για το να διατηρήσουμε το αίτητο και να σπάσουμε το αίτητο της Βουλιαγμένης. Στο Πόλο, ναι. Εύχομαι. Την Πέμπτη παίζουμε 10 παρατέταρτο με την Κάχα Λαμποράλ στο ΣΕΦ. Να δώσουμε τις ευχές μας στο Γιάνγκ, έτσι, που τη ζήτησε κιόλας, να πάνε όλα καλά. Είναι στις καρδιές μας, θα τον περιμένουμε. Και προσευχόμαστε όλοι για αυτόν. Επίσης... Ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης νομίζω είναι καλά, θα παίξουν την Πέμπτη εκεί. Ναι, θα δούμε τη ιατρικά. Και ο Λοντζέσκι. Έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τρέχαμε με την επικαιρότητα τώρα εδώ με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει. 12 εκατομμύρια. Θα πούμε αναλυτικότερα για την Παρασκευή κάποια πράγματα. Άλλες ομάδες κάνουν αύξηση μετοχικού. Με το στόμα. Με το στόμα. Ναι. Με το στόμα. Εδώ τα έβαλε ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος. Ναι, μπαμ, κατευθείαν λέει αύξηση. Αυτός, πες να τα ακούνε. Έτσι. Τα ίδια κάνει και ο Μαρινάκης, τα ίδια κάνει... Νοικοκυρεμένα πράγματα. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε. Ακόμα να μην ξεχάσουμε. Τα μεταγραφές που κάνει, ναι, τα λεφτά που δίνει δεν είναι για αλφατική ομάδα. Λοιπόν, μια που είπαμε ερασιτέχνη, το επόμενο ευρωπαϊκό είναι με τη Ριέκα το Σάββατο, στο Παπαστράτιο. Τι ώρα. Ριέκα. Ναι. Για το ευρωπαϊκό. Τι. Πόλο. Πόλο, ναι. Παπαστράτιο σου λέω, ρε. Πού θα πάω απ' έξω. Ναι. Παπαστράτιο. Αφού το έχουν ρημάξει. Λοιπόν, το έχουν ρημάξει. Δεν υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ. Δηλαδή το Παπαστράτιο είναι ρημαγμένο. Μια που μιλάτε κιόλα δηλαδή και για κολυμπητήρια και τέτοια, δηλαδή τι περιμένετε. Δεν υπάρχει. Και αυτό που. Τι θέλετε. Αντρικό τμήμα Πόλο που τα έχει σαρώσει όλα. Έχει πάρει πρωταθλητριών. Στο γυναικείο που τα έχει πάρει όλα την πυροτή. Τρία κύπελα ευρωπαϊκά το γυναικείο σε λιγότερο από 20 μήνες. Και όχι μόνο αυτό, σε όλες τις κατηγορίες τα κορίτσια τα έχουν πάρει όλα. 12-14, 14-16, δεν γίνεται αυτό πουθενά. Για μένα θα το πεις. Τι έχουμε βίντεο. Πάμε και στο βίντεο να δούμε εδώ πέρα. Να την Παρασκευή.
Ευχαριστούμε τους για άλλη μια φορά τους χορηγούς που είναι και σήμερα μαζί μας και πάμε σε μια γραμμή. Εμπρός. Έλα. Έλα, φίλε. Εμπρός. Τάσου λέγω με τον Πειραιά. Ναι. Είμαι 19 ετών. Ναι. Θέλω να σου πω, Ολυμπιακός βέβαια. Ναι. Πήγα το Σάββατο εκεί στη Λεωφόρο με ένα φίλο μου, ξέρεις την καβάντζα, διακριτικά πάντα, να δούμε τον Ολυμπιακό μας. Ναι. Φοβηθήκαμε γιατί εντάξει είχαμε ένα σχόλιο από μέσα, γίνουν ιστορίες κτλ. Πήγαμε για να δούμε τον Ολυμπιακό να νικάει τον Παναθηναϊκό μέσα στο καμίνι τους. Καμίνι. Και δεν στο Ροδελομπού τέλος πάντων ότι είναι, ναι, ότι είναι αυτό. Ναι. Και δεν καταφέραμε να δούμε την μπάλα γιατί υπήρξαν κάποιοι να μην τους χαρακτηρίσουμε και δεν μας άφησαν. Μάλιστα. Τι έγινε, το παιχνίδι θα ξαναγίνει ή θα... δεν ξέρω, μπορεί να πεις κάτι. Του χρόνου θα ξαναγίνει. Άλλο πρωτάθλημα. Φέτος έγινε. Μηδενιστήκανε. Δεν άφησαν να γίνει παιχνίδι. Δεν άφησαν να γίνει παιχνίδι γιατί ξέρω ότι θα φάνε πολλά γκολ και... Είδανε τι έπαθε ο ΠΑΟΚ. Που μετά ο ΠΑΟΚ, μετά τον αγώνα του 0-2 που κέρδισε ο Ολυμπιακός, χειροκρότησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ την ομάδα τους, δεν λέω για τη δικιά μας, την ομάδα τους λέω. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ ήρθε στο Καρισκά και έφαγε 4 που μας είχε ζαλίσει τα φρύδια, ερχόμαστε και ερχόμαστε. Έφαγε 4 αντί για 6. Βλέπουμε τι κάνουμε στην Ευρώπη και αύριο πιστεύω ότι ένα καλό αποτέλεσμα θα έρθει για τον Ολυμπιακό. Γιατί μέχρι τον αγώνα και με την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο μετά, οι νίκες ήταν συνεχόμενες. Arsenal, ΠΑΟΚ, Δυναμό, πάλι μέσα, Ατρόμητο, ΑΕΚ, Ατρόμητο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σε 13 αγώνες ή 14 μαζί με τον αγώνα Κυπέλλου, νομίζω 14, έχει μία ήττα από την ΑΕΚ και μία ισοπαλία από έναν αγώνα με τον Πλατανιά που έβαλε και καλά έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού, άλλους παίξες να ξεκουράσει. Έβαλε τους πιτσιρικάδες, βέβαια. Αυτό. Τώρα τι, πώς το βλέπεις το αύριο τον μπάτς, αφέρουμε τουλάχιστον ταχύ να περάσουμε να... Φίλε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ από μικρό παιδί και μέχρι και τώρα, ο Ολυμπιακός όταν όπου παίζει, ακόμα και με τη Βραζιλία του Πελέ, ακόμα και με την Αργεντινή του Μαραντόνα, ακόμα και με την Μπαρσελόνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο πράγμα από την νίκη. Έτσι είμαι εγώ. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός. Αλλά εγώ τώρα που με ρωτάς, δεν μπορώ να σου πω τι θα χάσουμε. Δεν μου βγαίνει, φίλε. Ούτε να πω για εσύ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός. Δεν λέω μόνο επειδή φέτος είναι πολύ καλή ομάδα και μια άλλη εποχή μπορεί να μην ήταν καλή ομάδα μας. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν μου βγαίνει. Τώρα, αν μου πεις είσαι τρελός, εντάξει, εγώ έτσι βλέπω τον Ολυμπιακό. Μέσα από την αγάπη μου υπάρχει και τρέλα για την ομάδα μου. Ουφ. Κατούρισες, εντέγε, πήγε να κατουρίσεις σαν τον Εντέγε. Εντέγε σκεφτόμαστε, δεν πρέπει να σβάζει φούσκα. Ναι, δεν μιλάς, πρέπει να βάλεις τέτοιο. Δώσε και την πατακή στο Νάκη, το σας συμπαθώ, σας βλέπω στον Πειραιά. Ένας φίλος Ολυμπιακός. Επίσης, αύριο. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που πήρες. Καλό βράδυ. Έλα, κοιμού. Δεν και σκεφτόμουν τώρα εκεί που ήμουνα. Ναι. Δεν θα έχει πάσει φούσκα του παιδί, δεν τα αφήσανε και το. Του πήγε εκεί στο δάσο, έξω στο δάσο πήγε. Όχι, ρε, το ήταν έτοιμο, ο άλλο τα κρατάει. Επίτηδε. για το κάθε Κυριακή. Καλησπέρα. Ναι, κάθε Κυριακή. Έλα, Ταγί. Έλα. Λίγο πριν. Ο Αλέξανδρο. Εγώ. Ο Αλέξανδρο. Τι ακούσα όνομα. Ο Αλέξανδρο. Α, μπράβο, έλα. Να δώσω χαιρετίσμα να θέλω σε δύο παιδιά το Σάββα. Τον Σωτήρη και τον Αργύρη. Ναι. Αύριο θα... πολύ καλό αποτέλεσμα πιστεύω. Και την Πέμπτη, στο μπάσκετ, πάλι τα ίδια. Ναι. Αλλά έχω ένα παράπονο ρε φίλε, να το πω. Εγώ λέω να μην το πεις. Καλό βράδυ φίλε. Γεια. Με το παράπονο λοιπόν, θα μείνεις. Άκου τώρα. Έμεινες με το παράπονο. Έμεινες με το παράπονο. Και φέτος έχω το δικαίωμα. Και άλλες χρόνιες είχαμε τον Τζιοβάνι, με τον Ριβάλντο, με τον Μιραλά. Πηγαίναμε και κερδίσαμε εκτός έδρας. Παράδειγμα, κερδίσαμε 2-0 τη Μάντσεστερ. Κάποιο λάθος έγινε εκεί και φάγαμε το. Χάσαμε την πρόκληση τσάμπα και βερεσέ. Αλλά αύριο, παρότι παίζουμε με την πρώτη ομάδα της Ευρώπης, του κόσμου,
7 έριξε στη Βραζιλία, Ρετάκη, με δύο παίκτες. Ναι. Λοιπόν, 7, αυτή λοιπόν, η ομάδα είναι. Για να μην μπερδεύεστε. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει πάρα πολύ καλή μπαλά, θα με θυμηθείτε και δεν θα είναι αυτά που νομίζετε στο κεφάλι σας. Περιμένετε και θα δείτε. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και για την εμφάνιση της ομάδας μου. Και μέρα... παρόλο που 15 μέρες δεν έχουν παιχνίδι στα πόδια τους. Α, το πάνε και αυτό. Ναι. Έχετε παίξει μπάλα από δεν ξέρετε από μπάλα, δεν ξέρετε. Δεν γίνεται να πάει ομάδα χωρίς παιχνίδια. Αυτό είναι μειονέκτημα που δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Άμα ήταν έτσι, θα λέγανε. Αλλά το λέω, να το πούμε κι αλλιώς. Ναι, είναι μειονέκτημα να παίζαμε. Έπρεπε να παίξει μια κανονική ομάδα. Άμα ήταν να μας σκοτώσουν και 4-5. Γιατί αυτό θα κάνανε και χθες. Αυτό θέλανε κιόλα. Όχι, το θέλανε κι αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Τακί. Εδώ είμαι. Λούλης από Γιάννενα. Έλα, Κώστα. Ρούλης είπε. Ρούλης. Λούλης από Γιάννενα. Ρούλης, από πού βγαίνει ρε Ρούλη το όνομά σου. Άντε πάλι με την... Τι γίνεται. Θες να μιλήσεις με Ρούλη, εγώ δεν θέλω. Γιάννενα είσαι ή σύνορα. Γιάννενα ρε Λούλης. Όχι, για σύνορα σε βλέπω τον Ιωαννίνων. Δεν σε βλέπω για μέσα από τα Γιάννενα. Προς τα πάνω. Τακί! Έλα μωρή ξεφωνημένη. Πάτε να μωρέ. Τώρα Γιάννενα είναι λεβέντης οι Γιάννιώτες. Τώρα τι, Ρούλης τώρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα. Αν βγει στην πλατεία του Ιωαννίνων να πει Ρούλης, θα τον πετάξει με τη λίμνη. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Με ακούτε? Ναι, ακούμε, ακούμε. Είμαι ο Νικόλας από το Ναξού. Απ' τη Λάτσιο. Απ' την Άξο, ρε. Απ' την Άξο. Ναι. Ο Νικόλας απ' την Άξο. Απ' την Άξο, απ' την Άξο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ καιρό. Βέβαια είμαι παραθυριακός, αλλά δεν πήρατε να βρίσκονται τίποτα. Μπράβο, ναι, πες τη γνώμη σου. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Κώστα. Και αυτός Παναθηναϊκός. Mm. Και αυτός Παναθηναϊκός. Mm. Και αυτός Ολυμπιακός. Α, ωραία, μπράβο, ευτυχώς. Γιατί θα... και στον ξάδελφό μου τον Γεωργάκη τον Δήμαρχο, θα καταλάβει αυτός. Και αυτός φανατικός Ολυμπιακός είναι. Μπράβο. Για να άλλο το λεωφάκο, τον ξέρεις. Εκεί στην Άξο που έρχεται. Είναι εδώ και εδώ. Ναι. Ο Γιάννης, αδερφός μας, ναι, το ξέρεις. Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Για λέγε τώρα τη γνώμη σου, για λέγε. Σαν παραθυναϊκό. Δεν το μπελεκάνω, τη μικρόνη είναι ο Γιάννης. Δεν γίνεται να μην πειράζει. Για να πεινάξω λοιπόν και θέλω να πω να δω τον αγώνα. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν βρίσκω εισιτήριο και πάω σε ένα συμπλατζίδικο. Πώς στην Αθήνα. Τώρα εδώ, προχθές. Ήρθες από την Άξο. Στον αγώνα. Όχι, κάτσε να καταλάβουμε. Ήρθες από την Άξο στην Αθήνα. Και πήγε στο Σουβλατζίδι. Ανέβηκα Αθήνα να πάω στο γήπεδο, αλλά δεν βρήκα εστίρο και πάω στο Σουβλατζίδι. Και πάω στο Σουβλατζίδι. Ένα τηλεφόρο, ωραία. Ωραία. Και τέλος πάντων πάω να πάρω ένα σουβλάκι και με το παίρνω το σουβλάκι και πληρώνω 3 ευρώ. Ακριβά, πανάκριβα. Ακριβά. 2,20 έχει. Τι και... Όχι, δεν ακριβά, καλά, είναι με κοτόπουλο. Μετά έτσι θέλω μην τελειώνει ο αγώνας. Εμένα ποιος με εγγυάται τώρα, κράτος θα μου φέρει πίσω τα χρήματα αυτά για το σουβλάκι. Πείτε μου. Τι είπε, όχι, ωραία η απορία. Δεν έβαγες το σουβλάκι, δεν το χωνευτεί. Όχι, τα λεφτά θέλει πίσω. Μην σ' ακούω. Ακούω και κάτι άλλο να ρωτήσω κάτι. Ρε, εσύ κάτσε λίγο. Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Πάντε. Το τρέξιμο είναι Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, όπως είναι το σουβλάκι, άκου να δεις τώρα με το σουβλάκι. Είστε λαγί και μπορείτε το σπρέι. Τώρα όσο για το σουβλάκι, δεν γίνεται να πάρεις τα λεφτά πίσω, γιατί το λουκάνικο που είχε μέσα, ή το μπιφτέκι, το λουκάρες όλο. Ή το κεμπάπ. Κεμπάπ. Δεν επιστρέφω. Εσύ άκου το τρέξιμο. Στην ομάδα μας, ναι, είναι τρέχει η ομάδα μας. Η οπαδή είναι αλλαχτή. Εγώ άλλους έβλεπα να τρέχουν χθες, μαλλιοκούβαρα. Πολύ τρέξιμο και γρήγορο ήσασταν και... Και επίσης, για μένα, άκου να δεις ποιος είναι ο καλύτερος στο τρέξιμο. Για μένα είναι ο καλύτερος στο τρέξιμο είναι ο Περέιρα που είχατε προπονητή. Ναι. Που μπήκε με 60 χιλιόμετρα με σκαλπίνι σε ορθή γωνία. Τηλεφόρο τότε που το κυνηγάκατε με τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο ήρωας μου. Δεν υπάρχει αυτό. Ένας αυτός και ένας άλλος Πακιστανός που πήγα και έψαχνα τον Ευρώ να τον ερωτήσω που τον κυνηγάκατε στο Σύνταγμα και τον έψαχνα τον Ευρώ. Από πού πήρε αυτές τις παντόφλες που δεν χαλάνε με τίποτα. Που έπαινε μαλλιοκούβαλα που την κυνηγάγανε πάλι κάτι άλλο. Καλησπέρα. Χωρίς να υποκριτώ τίποτα, έτσι. Τέσσερα περιστατικά, μην παρεξηγηθούμε. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια.
Κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Ρούλης είσαι. Πανεφερή. Τα ναρκωτικά που παίρνει. Ο Ρούλης είσαι. Ναι, πες ρε, ναι. Ποιος, ο πρόεδρος σου. Κάτσε ρε, να πει. Τι να πει ρε τώρα. Για λέγε. Δεν τον άκουσες, ρετάκι μου. Τον άκουσα μόνο. Ρε, άκου, αυτά που πίνε το ναρκωτικό μου είναι αυτό εδώ. Που δεν μπορείς εσύ να το έχεις. Εμπρός. Ναι. Έλα. Ναι, παρακαλώ. Εδώ είμαστε, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Λοιπόν, επειδή έχω χαμηλώσει τη τηλεόραση, τώρα κατάλαβα ότι μιλάμε γιατί υπάρχει μια διαφορά μέχρι να δει ο ήχος σε ένα τηλέφωνο και τη τηλεόραση. Λοιπόν, παιδιά, Ολυμπιακάρα, είμαι 50 χρονών, θέλω να πω για δύο ματσάρες που έχω δει με τον Παναθηναϊκό, τα οποία θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Το πρώτο είναι, 15 χρονών μπαίνω στη Λεωφόρο, στο 0-1 με την κολάρα του Κουσουλάκη. Μπράβο. Νιώθω πραγματικά ότι ήταν για μένα τιμή να είμαι μέσα σε αυτό το μάτς. Και μετά από δύο χρόνια, αυτό είναι το 81, και μετά από δύο χρόνια το 83, 1-0 με γκολ του Εσταβίλιο. Εντάξει, εγώ θέλω να πω τώρα για δυο ματσάρες που έχουν κάνει στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, έχουν εντυπωθεί. Ναι, το χρυσό τέρμπι της Σίων ήταν αυτό, η διαφήμιση. Το 0-1 σου λέω με την κολάρα του Κουσουλάκη και το άλλο ήταν το 4-0 που τους ρίξαμε στο Καραϊσκάκι με τέταρτο γκολ. Ήταν του Νούνιες η κολάρα, αυτό το βολπλανέ. Ήταν πολύ μπροστά, δηλαδή ποτά μου έγινε, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ήταν νομίζω το πιο θεαματικό γκολ που έχουμε χώσει ποτέ στο Βάζελο. Όχι, έτσι θυμάμαι. Ναι, έχουν φάει πολλά. Έχουν φάει. Έχει σπορ και θέαμα. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, του Λουαλούα ήταν και σε εκείνο 50 χρόνια Ολυμπιακός και άλλα 50 να ζήσω 100 Ολυμπιακός. Βγήκε και βγήκε του Νούνιες. Ναι. Δεν έπρεπε. Ναι. Έγινε φίλε που να είσαι καλά. Δεν του Νούνιες, άκου. Του Νούνιες δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί μπήκε και βγήκε. Μπήκε και βγήκε, ρε. Βγαίνει εκεί. Ναι, έτσι πάει. Μέσα έξω. Λοιπόν, όσον αφορά για το καλύτερο γκολ, παιδιά, επειδή έχει τύχει ήδη. Εντάξει, πολλοί Ολυμπιακοί, όχι μόνο εγώ, έχουν δει γκολάρες από τον Ολυμπιακό. Είναι όλα τους τέλεια. Όλα τους. Καλησπέρα. Είστε και ο Άλεξ από Ρόδο. Γεια σου, Άλεξ από τη Ρόδο. Ήταν στη Μένο, ρε φίλε, τη διαφορά. Και ήμουνα μέσα. Τι ήσουνα? Ήμουνα μέσα στο γήπεδο, στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Ναι. Με το Διαγόρα. Ναι, ναι. Άντε, γεια! Με Διαγόρα. Το Διαγόρα, αυτός που πήγε προχτές, τι, που ήθελε την Παρασκευή να του πούμε τι έγινε με το Διαγόρα. Α, αυτό είναι. Ναι, μωρέ. Τι σε έχει πιάσει αυτό. Δεν με νοιάζει τι λες, τι θες να πεις. 7 γκολ έφαγες στο Καραϊσκάκι. Ρε, ποια Διαγόρα και καλή πάτηρα τώρα εδώ πέρα. Εσείς. Α, να πω και κάτι, ότι η Λάρισα, παράδειγμα, η Βέρη ανέβηκε, ο Άρης ανέβη, ο Ηρακλής ανέβηκε, ο Πανσεραϊκός κάποια στιγμή μακάρι να ανέβει, ο Πιερικός να ανέβει. Ποια άλλη ομάδα, ο Όφιν μπακάρι να ανέβει. Εσύ, Διαγόρα μου, δεν θα ξανανέβεις ποτέ. Καλησπέρα. Με τον Διαγόρα, ας κάλεσες. Μα τι μου έπαιρνε, μου λέει και τον Κολοσσό. Τι να το... Εντάξει, είχε κουρέψει στρόφαλο λίγο το παιδί. Δηλαδή, τι, πες του, εντάξει. Εμπρός. Θα βρεις, Ιλιάκη. Τα, άνε τα μηνύματα. Ναι, θα βρεις, Ιλιάκη, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάρα, πάμε στο φίλο. Τα μοιράζουμε. Πάρε γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπω. Έχουμε γραμμή, τι γίνεται. Ναι, έλα, πάμε, φίλε, έλα, φίλε μου. Γεια σου, Αγγιωστάκη. Γεια σου, φίλε. Γιώργος, ΑΕΚ είμαι. Γεια σου, Γιώργο, ΑΕΚ. Από Κατακίτρινο Πειραιά. Ωραία, γεια σου. Άντε, γεια! Γεια σου, Γιώργο, όπως ήρθες. Πάρε και το κόκκινο μεσολόγγι. Και περιμέναμε να διαβάσουμε και τα μηνύματα για να ακούσουμε αυτή την παπαριά που είπε. Παιδιά είναι και αντικειμενικός. Όταν λες κατά κόκκινο, ναι, ούτε σύνδεσμο έχεις, ούτε καθόλου. Άσε με ρετάκι. Εντάξει, άσε με να μην εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις, κατά ωραία, κόκκινο πειράζει. Διάβασα τα μηνύματα. Τι να εξηγήσεις. Στην Κρήτη πηγαίνεις λοιπόν, από τον Περισσό με δύο δημιουργίες για να κατέβεις να πας στην Κρήτη. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, είναι και ο αντικειμενικός Νικολογιάννης στο Sky. Ναι, ναι, ναι. Μας ενδιαφέρει. Σωθήκαμε. Δεν ασχολείστε με αυτούς, δε. Εντάξει, δουλειά του να κάνουν, ναι, 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 οικονομάνες. Ναι. Αλλά να μετά κλείνε... που θα φύγουν, να εσείς... που θα βρίσκει λεφτά. Καλό είναι να κλείνουν τα παιδάκια του κόσμου στη φυλακή με την προπαγάνδα τους κι αυτά. Ναι, έτσι, βέβαια. Να πάνε να τα... Να πάει εκεί, να πάει... στην καθάρα, να τους σώσουν. Ας πάει ο Νικολαγιάννης να μιλήσει στους γονείς των παιδιών που δέσανε.
εκεί να πει, να πει τα δικά του, να του παρηγορήσει, να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι που είναι ομοειδεάτε. Και ο Αλαφούζος να πάει. Ναι. Πάντα στο μπάσκετ θέλουν Έλληνες διαιτητές, με του ξένου δεν τα καταφέρνουν. Σωστό. Καλά, εκεί δεν έχει 45 βολές. Σωστό αυτό. Ναι. Βγάλετε τα αντικείμενα του Πόθου Ρε Κορώνια, χαιρετίσματα στο κουμπαράκι μου. Φαμίλια. Η Βαζέλα επιδιώκει τον υποβιβασμό, χρεωμένος και αντικειμένος. Νίκος Χαλκίδα. Άκου φίλε, δεν είναι όπως παλιά. Δεν ξεχρεώνται και να πας την Τρίτη. Α, πάει αυτό το παραμυθάκι. Έτσι, γιατί το κάνανε κάτι εταιρείες, εκμεταλλευτήκανε το άθρο, πηγαίνανε. Πες αυτό, εξήγησε. Χρεώνανε τώρα, έχει τώρα κάτι κατασκευαστικές. Για το ίδιο πράγμα, ανώνυμες εταιρείες είναι όλες. Πτώχευση, 800 άτομα στον δρόμο, έτσι, μετά από ένα χρόνο, με άλλο όνομα η εταιρεία, με άλλη σύσταση, τίποτα, ούτε κάτω ζημιά. Και έχει καεί αυτό. Τώρα και στην Τρίτη Εθνική να πας θα πληρώσεις. Πείτε για τον Φραντζέσκο που έβριζε τον κύριο Σάβα. Τι να πούμε ρε, το γκάρ πολίτης Λήψεως γεννά παραπροσύνη, τι να πούμε, αυτό. Το δήλωσε ο Γκούμας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν παλιά. Ο Γκούμας, άκουτα μια που δήλωσε, θα διαβάσω και θυμήθηκα και μια δήλωση, μια που πες δήλωση. Το δήλωσε ο Γκούμας στο βράδυ, στην Αθλητική Κυριακή, ότι δεν πρέπει όταν μια ομάδα ξέρει ότι θα χάσει να γίνονται επεισόδια. Α, σωστό. Καλή, γιατί όλο και βελτιώνεται. Γιατί τότε είχε κάνει βέβαια, τότε που λέει ο φίλος του Νιούνιε στον γκολ και του Λουα Λουα, την Κυριακή παίζαμε και λέει έπρεπε να είχαμε βάλει τρία γκολ. Ναι. Τρία γκολ και έκανε και το στεναχωρημένο. Και εσύ. Το 0-0, ναι. Έβαλε μυαλό από τότε. Ναι. Πέδεσε ο Δελικάρης, είναι καλά, έχει μια περιπέτεια υγεία στο καλοκαίρι. Μια ναι, καλά, μια χαρά είναι ο Γιώργανος. Και τα χαιρετίσματά μας. Παιδιά, πείτε και τα 12 εκατομμύρια ευρώ που έκανε αύξηση με το μετοχικό κεφαλαίο Αγγελόπουλη. Μπράβο τους. Να γουστάρουν όλοι. Το είπαμε, φίλε μου, το είπαμε και θα τα αναλύσουμε και περισσότερο. Γιατί εμείς μιλάμε, ξέρεις, θέλουμε να μιλήσουμε. Οι καλύτερες μεταγραφές του Κόκαλη είναι πρώτο το Καραϊσκάκη, δεύτερο ο Μαρινάκης και τρίτο ο Αγγελόπουλη. Ούτε ο Τζιοβάνι, ούτε ο Καλεμπέ, ούτε ξέρω ποιος άλλος παιχταράς ήταν. Μωρέ, καλέστε και αυτές τις μεταγραφές. Αλλά λέμε. Και οι καλύτερες μεταγραφές του Βιενόπουλου ήταν ο Αλαφούζος. Όχι, ρε, τα λέμε. Την ιστορία. Κάντε τις συγκρίσεις, ρε. Μόνοι από τα σοβαρά πάσα. Και σοβαρά, ρε. Γιατί δεν έχει. Εσύ το ακούσα σοβαρό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αν βγάζει γέλιο. Δεν φταίω. Δεν φταίω εγώ. Έχει γέλιο του πάω το μοντέλο. Δεν έχετε γέλιο. Λέμε, να, η πρίκα. Και να πω και κάτι άλλο, ρε, τώρα. Και στον ερασιτέχνη είναι ο Κουντούρης και στον ερασιτέχνη ο Μιχαλαριάς. Αυτή η τέταρτη μεταγραφή του Κόκαλη. Αυτή η μεταγραφή του Κόκαλη είναι. Έτσι. Γιατί το 2003 τον έβαλε τον Κουντούρη στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Τέσσερις μεταγραφές έχει κάνει ο Κόκαλη. Γιατί στον ερασιτέχνη. Όχι, από εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Το σκάουτινγκ έκανε το σκάουτινγκ. Ναι, έκανε το σκάουτινγκ. Πετυχημένο. Ο Μιχαλαριάς είναι αυτός με τις δημοπρασίες. Να πω κάτι, θέλεις να πω. Ο Μιχαλαριάς, με όλο το σεβασμό στον άνθρωπο, δεν τον ξέρω κιόλας. Το πρόεδρος του Εραστέχνη Παναϊκού. Ναι, τι έκανε. Είναι και αυτός που είναι στις δημοπρασίες. Είναι άλλο. Που λέει, αυτό χίλιες δραχμές. Ε? Παλιά ήταν. Α, ποιες δημοπρασίες. Πάτε λέει την κουτσομπόλα αυτή. Βικτοριανή κουτσομπόλα. Μπαπ, το σφυρί κατακυρώθηκε, αυτός. Ναι. Γεια σφυρί. Καλησπέρα. Είχαμε και σφυριά να πάρουμε. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου Άγγι, γεια σου Άγγι. Τι κάνετε. Καλά λεβέντη μου. Εσύ πώς είσαι. Μια χαρά εσείς. Καλά και εμείς. Ειρικά θα βρεις και να εκτζείς. Αγγτζείς. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Πες την ομάδα σου. Το πρόβλημά σου θα το λύσεις εσύ με τον γιατρό σου. Εδώ είναι, είμαστε καλά. Πες την ομάδα σου. Είμαι Ολυμπιακός, ναι. Αλλά στη σχολή ντρέπομαι να πω ότι είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Καλό βράδυ, άντε για φιλαράκο. Πού πας, σε ποια σχολή πας. Το Στιδοπού. Ντρέπεσαι που φοράς τα κούνια. Τη Σκάι. Σε ποια σχολή ρε πας, ρε. Του... Με τις γόβες. Καλονού του. Και ντρέπεσαι. Του Διακογιάννη. Πηγαίνετε εκεί, βγάζει δημοσιογράφους αυτή η εταιρεία. Ρε Ολυμπιακός να ντρέπεται δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Ολυμπιακός είσαι ο περηφάνεια. Ναι. Έτσι. Να ντρέπεσαι που φοράς τα κούνια.
Όχι, ρε, δεν. Και να... που λες ότι και λες ψέματα. Καλησπέρα. Να μην ντρέπεσαι. Να μην ντρέπεσαι όταν τρέχεις με τις γόβες στα χωράφια. Να μην ντρέπεσαι εκεί. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Τι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Ο Αγρίνιο, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Ανδρέα, από το Αγρίνιο. Τι με κλείσετε? Δεν σε κλείνουμε, δεν θα κλείσουμε εμείς. Εσείς τα κάνετε αυτά. Εσείς δεν αφήνετε να παίξουμε. Εμείς αφήνουμε. Παίξουμε. Αναλόγω, σαν κέτσι. Δεν θα το δω. Μπάλε και την βούλα. Μπάλα. Κάτσε, φίλε, λέγε. Θέλω να πω ότι ντρέπουμε για αυτά που γίνανε στη λεωφόρο. Βλέπεις άνθρωπος. Ναι. Ντρέπουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ευτυχώς ο Φιμπόγκασον δεν είπε τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να πάθει, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν τρώγε στο κεφάλι, θα το δει. Όχι, α το διακοπεί ο αγώνα. Μια νοτελεία. Μια νοτελεία. Είναι ανάγκη να πάθει, δηλαδή πώ. Όχι, ευτυχώ δεν έπαθε αυτό, λέει. Ευτυχώ είπε αυτό. Εντάξει, φίλε, συγγνώμη. Όχι, γιατί κάποιοι λένε. Το είχαν και σαν επιχείρημα. Δηλαδή, έπρεπε να του κοβόταν το χέρι. Εντάξει, άκουσε το παιδί. Ευτυχώ δεν έπαθε τίποτα, αυτό είπα. Ναι, φίλε μου, ναι, κακώ άκουσα εγώ, λέγε. Τέλο πάντων. Εσύ τι λέτε, θα γίνει ο αγώνας τώρα? Όχι, βέβαια, ρε φίλε, γιατί να ξαναγίνει. Θες θύματα εσύ? Όχι, τέλος πάντων. Πώς θα κάνω μια ερώτηση στον Τάκη, δεν θα τον βρίσω. Σταύρο, το γήπεδο αυτό παρέχει καμιά ασφάλεια να ξαναγίνει? Δεν κατάλαβα. Το γήπεδο αυτό της λεωφόρου παρέχει καμιά ασφάλεια για να ξαναγίνει ο αγώνας? Όχι, τίποτα. Έχει λόγηση αυτό, τίποτα, τίποτα. Το λουκέτο, τίποτα. Το λουκέτο πίσω από το τέρμα που είναι στη 13, τα κλειδιά τα έχουν αυτοί. Λες, δεν κατάλαβα. Το λουκέτο, η πόρτα που είναι πίσω από το τέρμα στη 13 έχει ένα λουκέτο. Ναι. Τα κλειδιά τα έχουν οι οπαδοί. Λες και είναι σπίτι τους. Εμείς τα ανοίξαμε, κύριε Ζούκε, εμείς τα ανοίξαμε. Τι. Ναι. Εμείς τα ανοίξαμε. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, φίλε, κακώς ναι. Εγώ λυπάμαι για τους πολλούς Παναθηναϊκούς που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Που είναι μέσα και κάθομαι. Και είσαι και εσύ μέσα. Και είναι και η πλειοψηφία. Μα, εγώ τον αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Και είσαι και η πλειοψηφία, έτσι. Φίλε, και είναι και η πλειοψηφία. 2.000 άτομα, και λιγότεροι. Φίλε, κοίτα να δεις, εμείς πάνω απ' όλα έχουμε την ίδια αγάπη, έτσι, για το ποδόσφαιρο. Μην το καθυστερούμε, παιδιά. Αύριο ο Ολυμπιακός πώς θα πάει, πώς θα βλέπετε. Τι είπες, τι? Πώς θα πάει αύριο ο Ολυμπιακός? Εγώ πιστεύω θα από εκεί και πάνω είναι ο αγώνας. Η ισοπαλία θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί γελάς? Είναι δύσκολο παιχνίδι. Εσύ όταν θα σε ρώταγα με την καμπάλα που έπαιζες, θα μου έλεγες θα κερδίσεις? Τι είπε, κατάλαβα. Μα είσαι και μπαρίκος. Άλλο, ας το πω εγώ αλλιώς. Αν έλεγε κάποιος φίλαθρος της Καμπάλα σε ένα στους οπαδούς της Καμπάλα που παίζεται με τον Παναθηναϊκό, ναι. Πώς το βλέπεις, και έλεγε ο Ντοντό ισοπαλία το λιγότερο. Ναι. Θα γέλαγε. Δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να γελά, πρέπει να είμαστε κρατείς, έτσι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ποδόσφαιρο, δεν είναι, φίλε μου. Λοιπόν. Στην Arsenal. Πίστευε κανείς από τους οπαδούς που είχαν εκεί που πάει εκεί? Είναι ποδόσφαιρο. Και δεν έβαλε ένα γκολ ο Ολυμπιακός, έβαλε τρία στην Άρσεναλ. Που τρία γκολ η Άρσεναλ έχει φάει καμιά δεκαετία. Σε Champions League. Να μιλήσουν και οι άλλοι. Εντάξει, αγόρι. Ναι, ναι. Απλά να σου πω μόνο αυτό. Ότι στο Champions League η Άρσεναλ δεν έχει φάει τρία γκολ από άλλη ομάδα. Πέντε. Σε Champions League. Έχει φάει πέντε. Όχι, εκεί μέσα. Με από εμά έφαγε τρία. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Και να πούμε εδώ παρεμπιπτόντως για να. Εσείς δεν τα ισοπεδώνουμε. Είναι μειοψηφία αυτοί που τα κάνουν, αλλά βαντάρεται και διοικητικά. Έτσι. Δεν μας το βγάζει αυτό από το μυαλό. Γηπεδικοί είμαστε. Αποδείξεις μπορεί να μην έχουμε, που υπάρχουν οι αποδείξεις στα βίντεο και σε όλα. Έτσι, και μπορεί να βγουν και στην πορεία το τι έχει παιχτεί. Γιατί πάντα αργότερα βγαίνουν, σαν τα αρχεία του Foreign Office, έτσι. Θα βγει στην πορεία, θα αποκαλυφθούν οι ρόλοι του καθενός. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου, του Παναθηναϊκού, αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτές τις τακτικές. Και σε αυτό την κατρακύλα που τους έχει υποβάλει ο πρόεδρος του με ο πρόεδρος που έχετε τώρα. Που δεν αξίζει για τον Παναθηναϊκό, που αβαντάρει φιλάδους που δεν αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα. Όσο εσείς. Έπεσε και η γράμμα. Ναι, έλα. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάποιος από εσάς
να ενημερώσει το φύλαχνο πρόσωπο του Ολυμπιακού για αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Sky. Τι λέει ο κύριος και τι προσπαθεί να επιτύχει ο κύριος Θωμαίδης με την παρελίστα του εκεί, Νικολογιάννη και Σία, πώς θα κάνουν το μαύρο άσπρο. Θερμή παράκουση, δεν λέω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Είναι, άκου, λοιπόν, να είσαι καλά. Είναι η ντροπή της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Αυτό που γίνεται τώρα στο Sky είναι ευεργεσία στη φιλαθλή Ελλάδα, σε όλη την κοινή γνώμη, για να καταλάβει πώς μπορούν τα μέσα και τι έπαρση έχουν και πόσο υποτιμούν το νοήμον κοινό οποιαδήποτε ομάδα, όχι του Ολυμπιακού, που έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να μας πείσουν ότι είδαμε άλλα. Αυτή η έπαρση και αυτή η αλαζονία καταδεικνύει πόσο ψηλά τον έχουν τον Αμανέ και πόσο νομίζουν ότι είναι πρόβατα ο κόσμος, έτσι. Ίσως τους μπερδεύουν με τον δικό τους κόσμο, τον υπόλοιπο κόσμο. Τι να πω. Πάντως αυτό να ξέρεις ότι είναι ευεργεσία. Μην εκνευρίζεστε και μην τους δίνετε... Α, και κάτι άλλο. Δεν τους βλέπεις για να μην εκνευρίζεσαι. Ξέρεις ότι αυτοί αυτό θα πούνε. Τι περιμένεις να ακούσεις, την πραγματικότητα. Εδώ έχουν γίνει τα έσχη. Και πάνε να βγουν και λάδι, όχι λάδι, εκεί που μας προστάγανε να μας πάρουν και το βόντι. Κατά τα λεγόμενα τα δικά τους. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά μπορεί να γίνουν σε καμιά Ουγκάντα. Έτσι. Αλλά είναι ένα τρανό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς δουλεύει η σιαπού τους. Σε ένα πράγμα που δεν αφιζητείτε. Δηλαδή λες είναι μέρα. Δεν γίνεται να γίνει νύχτα, είναι μέρα. Τε βλέπω, χαράζει ο ουρανός. Λοιπόν, συμπληρώνω. Τα λένε αυτοί που τους πιάσανε με τα λεφτά μέσα λουλούδια, τους έσωσε ο Ολυμπιακός από τη Β' Εθνική. Γι' αυτό εγώ, αν έχω κάποιο παράπονο από εκείνη τη διοίκηση, είναι αυτό το πράγμα. Που ψηφίσανε 3-2 και έμεινε ο Παναθηναϊκός με τον ψήφο του Ολυμπιακού στην Α' Εθνική. Αν είχαν πέσει τότε στη Β' Εθνική με τη βρωμιά που είχαν κάνει, θα είχαν βάλει μυαλό και δεν θα είχαν το θράσος να λένε, να κάνουν το άσπρο μαύρο. Πάντα θα είχαν το θράσος, άσε ρε. Δεύτερον, ποτέ σε αγώνα σε όλη την Ευρώπη, τα ντέρμπι, δηλαδή Ρεάλ Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ, ξέρω ποια είναι η άλλη ομάδα, Άγιαξ με Φέγενο, Αγγλία, Λίβερπουλ με Μάντσεστερ, δεν έχει δοθεί σε κανένα ντέρμπι, ακόμα και Αργεντινή με την Μπόκα και την άλλη ομάδα, δεν έχει δοθεί ποτέ σε αγώνα τέτοιου είδους ντέρμπι 3 πέναλτι στη μία ομάδα. Ποτέ. Σε κλασικό εννοείς. Ποτέ, ναι, σε κλασικό. Μόνο στο Παναθηναϊκό. Το 2-0 που κέρδισε ο Ολυμπιακός ακυρώθηκε γκολ του Μητρόπουλου 0-3 στο 17 και μετά 3 πέναλτι που ο Ντολονικολάη τώρα το είπε από τη Ρουμανία εκεί που βόσκει. Εκεί που βόσκει. Και ποιοι τα δώσανε. Τώρα το είπε ότι δεν ήτανε. Και ποιοι τα δώσανε. Ο Δέδες, ο Ζλατάνος και ο Βουράκης. Που ο τελευταίος. Κάτσε ένα λεπτό. Ναι, το τελευταίο που κάθε επιταγήν του Διακογιάννη και του κάθε βάζελου δημοσιογράφου μας τους παρουσιάζανε πάντα σαν τους καλύτερους. Ναι. Που το τελευταίο παιχνίδι του Δέδε ήταν αυτό με την πολυκατοικία στην Καλαμάτα. Πήγατε στην Καλαμάτα να την βρείτε. Λοιπόν. Εγώ σας λέω που είχα πότα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ρε εσείς. Να σας πω και κάτι άλλο. Θα σας ξεβρακώσω μέχρι να πεθάνω. Θα είμαι ο μοναδικός μαζί με πολλούς άλλους Ολυμπιακούς. Δεν θα είσαι ο μοναδικός. Εγώ δηλαδή θα το λέω συνέχεια μέχρι με άλλους Ολυμπιακούς που θα σας βρω και θα σας λέω συνέχεια για τη βρωμιά σας. Θα σας βρω και τις εφημερίδες από τη Σερβία εντός 2 μηνών. Θα την έχω εδώ και πιο σίγουρα και πιο γρήγορα πριν από τα Χριστούγεννα. Το τι έγραφε η εφημερίδα του την επόμενη μέρα του αγώνα Παναθηναϊκού Ερυθρού Αστέρα 3-0. Τα πόσα λεφτά έδωσε η Τάνα, ο Στυπού, ο Δικτάκτορας και κάποιοι άλλοι τότε και πληρώσαν και πήγανε στο Γουέμπλεϊ. Θα σας τα πω εδώ. Τα γράφουν εφημερίδες, δεν τα πω εγώ. Θα σας τα διαβάζω στα σέρβικα. Γι' αυτό και από τη Δευτέρα πηγαίνω να μάθω τα σέρβικα. Και σέρβικα. Και σέρβικα. Μας έχει ξεπεράσει. Ένα λεπτό. Μας έχει ξεπεράσει. Αυτή τη βρωμιά σας εγώ δεν την αφήσω. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Το γήπεδο της Λεωφόρου είναι δικό σας. Παίζετε με τα SS. Με τα SS. Η μοναδική ομάδα που παίζει με την Κεστάμπο. Και έχετε το θάρρος και μιλάτε. Απόγονοι το μαζί! Οι περισσότεροι τότε! Οι άλλοι που δεν τα λέγανε ήταν νεκροί. Τους τρώγανε. Λοιπόν, εμείς για μας, ακούστε να δείτε.
Ναι, όχι που ακυρώσατε σε ό,τι κουστάρετε να κάνετε, το συλλαλητήριο, τα ακυρώσαμε. Γίνεται και συλλαλητήριο τελικά και το κάνουν οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί, αυτοί που η σιωπηρή πλειοψηφία. Έτσι. Μην το δείτε αυτό στα μάτια σας. Και έχει τίτλο, τον ίδιο τίτλο θα βάλουν. Δεν πάει άλλο με εσάς. Αντί να πάνε να διώξετε αυτούς που καταστρέφουν την ομάδα σας, γιατί υπάρχουν και κάποιοι Παναθηναϊκοί που αγαπάνε. Τους πολλοί έχετε εκεί. Πολλοί. Ναι. Τους έχετε εκεί, πηγαίνετε την ομάδα σας πιο κάτω από τον πάτο. Δεν έχει τελειωμό ο πάτος που την πάτε. Βαρέλη. Και το μόνο που σας νοιάζει να βρίζετε τον Ολυμπιακό. Και να λιδωρείτε και να λασπολογείτε. Αυτά μόνο. Έχετε αφανιστεί. Γιατί η τελευταία φορά που πήγατε καλά... Να φταίει ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει παίξει, κάτσε. Η τελευταία φορά που πήγατε καλά στην Ευρώπη ήταν πριν 20 χρόνια. Ναι. Πριν 20 χρόνια. Και η τελευταία φορά που πήγατε καλά στο μπάσκετ ήταν πριν 6 χρόνια. Ακούστε, ρε... Και εκεί θα πάθετε σε λιγάκι αυτό που παθαίνει το ποδόσφαιρο. Για να δείτε πού παθίζετε. Θα με θυμηθείτε. Κατηγορείτε ένα διαιτητή χωρίς να έχει σφυρίξει και μια ομάδα χωρίς να έχει παίξει. Πού έχετε φτάσει. Λοιπόν. Αυτό το βίντεο έχει τίτλο «Δεν πάει άλλο». Είναι της σιωπηρής πλειοψηφίας των Παναθηναϊκών ενάντια σε αυτό το χάλι που τους διοικεί με τους φουγκουλάρες. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και σε όσους φύγουν το πρωί για τη Γερμανία. Και καλό ταξίδι σε όλους.